Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Ο Εμίλιος Γαβριλίδης στη ρύθμιση των ήχων, ο Θανάσης Καταμπάκας στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εσείς τηλεφωνείτε στο 18133. Έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορίας, θα δώσω την καλύτερη λύση και την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό. Για οριστική λοιπόν διαγραφή 18133 και για ανταλλακτικά www.listoparto.gr, εκεί όπου οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών, μια τεράστια γκάμα όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, ξέρετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Να πω ότι το goldmall.gr του Εμίλου Μετρομίντια σας προσφέρει σήμερα μια μοναδική έθνικη εμπειρία μόλις από 9 ευρώ με μπαλινές μασάζ, Asian Blend, αρωμαθέραπη μασάζ, ρεφλεξολογία στο πολυτελή και ασιατική αισθητική χώρο του Lotus Oriental Spa στο κέντρο της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Παρέα με το μεγάλο μας χορηγό, τη Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία έχει προσφορές συχνά για όλους εσάς. Μία ακόμη ασύγκριτη προσφορά
Αποκτήστε το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ πηγαίνοντας τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596, γιατί πολύ απλά σας προσφέρει 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, και η εργασία και τα ανταλλακτικά. Επαναλαμβάνω, 11.090 ευρώ και περισσότερο στο 2310-596-596. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι τα λιπαντικά Vega έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη και προσφέρουν στον κινητήρα σας μία ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπαντικά Vega για να καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιόταχη, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών αυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά Vega είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά Vega. Εναμονή της απόφασης, έλεγε ο Κυριάκος πριν, σήμερα μάλλον θα βγει η απόφαση, περιμένουμε. Για να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ο καιρός περνάει, στην ΑΕΚ ετοιμάζουν φιέστα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Αλλά υπάρχει αυτή η απόφαση η οποία μπορεί να αλλάξει πολλά δεδομένα, αν αλλάξει η απόφαση. Δεν ξέρω εσύ τι περιμένεις και τι δεν περιμένεις. Ούτε με ενδιαφέρει τι θα βγει η απόφαση. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι όλη η ιστορία είναι τώρα τελικό κυπέλου. Η απόφαση τώρα ή θα βγει. Άμα δει τον ύπνο του το Σαββίδι ο Σκουτέρης, μπορεί να τη βγάλει υπέρ του ΠΑΟΚ. Σιγά, από την άλλη φτερνή σου. Άμα τη δει, ας πούμε, αν δει τον ύπνο του το μέλλον. Είναι ποιον θα δει τον ύπνο του. Ο Σκουτέρης. Να ράβες. Και πώς θα ξυπνήσει. Τώρα εγώ με τους δικαστές και τους εισαγγελείς δεν τα πάω και πολύ καλά, δεν τους γουστάρω και πολύ. Ό,τι θέλει, ας βγάλει. Είδα την μπάλα που είδα από την ΑΕΚ, είδα από τον ΠΑΟΚ, είδα τι ποιότητα έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα όποιος πανηγυρίσει από τους δύο, στην τσέπη τη δικιά μου δεν θα μπει τίποτα, ούτε στην καρδιά μου θα μπει τίποτα. Είτε το πάρει ο Μελισανίδης ο Τσιγκουναράς, είτε το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχω κανένα θέμα, ούτε να χαρώ, ούτε να λυπηθώ. Αγωνίων οι ΠΑΟΞίδες και οι ΑΕΞίδες. Εγώ έβαλα το σαντουιτσάκι μου, έβαλα βουτυράκι αλπίνο μέσα, ήπια και μια πορτοκαλάδα να πούμε μαζί με γύρι λουλουδιών. Ήρθα εδώ πέρα, πιω και ένα καφεδάκι. Να περιμένω εγώ τώρα το Σκουτέρι και η καθημερινότητά μου θα είναι ο Σκουτέρι. Δεν θα αλλάξει η καθημερινότητά. Εντάξει τώρα, δεν αλλάξει η καθημερινότητά μου. Το Σκουτέρι, ότι. Ό,τι θέλει να βγάλει ο Σκουτέρι. Εγώ ήθελα σε αυτή την υπόθεση να είμαι ο Σκουτέρι πάντως. Εγώ θα ήθελα σε αυτή την περίπτωση να ήμουν ο δικαστής. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Τι θα κάνεις. Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα τι θα έκανα. Το αυτονόητο θα έκανα. Οκ. Εντάξει. Καλά, δεν καταλάβατε τι περιμένει ο Σκουτέρης. Μόλις κάνει και άλλα ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, θα βγει απόφαση υπέρ του, θα γίνουν τα υπόλοιπα 5 λεπτά με την ΑΕ και θα χάσουμε το πρωτάθλημα στον πόντο. Απλά τα πράγματα. Πάρτε τα μάτια να μην τα χάσετε. Πιστεύει ο φίλος. Μην χάσετε βαθμούς όπως με τον Ρασβάνο. Επειδή πέθανε ο Μητροπάνος, θα παίξουμε τόσο από τον Καζαντζίδη και Μητροπάνο τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Πάρτε τα μάτια. Με ποιον παίζουν τώρα, με την Ξάνθη. Η Ξάνθη είναι φιλικό παιχνίδι. Θα έρθει ο Παπαδημητρίου αυτό εδώ, γενικό αργό στον ΠΑΟΚ. Θα αγκαλιαστούν, θα φιληθούν, γλωσσόφυλλα θα κάνουν, γαλλικά φιλιά θα κάνουν. Ποια Ξάνθη τώρα. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Τι μάλιστα. Παπαδημητρίου λέει γενικό αργό στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σύλλογο παλεμάχων πρέπει να πει κάνουμε απεργία πείνα. Αυτό είναι ντροπή για τον ΠΑΟΚ. Να πάρεις ένα μεγάλο στέλεχος, ένα σπουδαίο στέλεχος, έναν ξέρω εγώ ποιος είναι μέσα στη βρωμιά, μέσα στην μαγιά, μέσα στην αυτήν. Τώρα το πάρεις από το χωριό τώρα, από το χωριό τώρα τον Άρη Πετινού να πούμε, γενικό αρχηγό στον ΠΑΟΚ, είναι ένα μαγελάει ο κόσμος. Έχουμε να διορίσουμε τους φίλους του Ζαγοράκη στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι τι είναι, το Πασόκ του 80, 400 υπαλλήλους. Να διορίσουμε και το φίλο του Λουτσέσκου. Ποιο Λουτσέσκου, που του πήραμε 16 πόντους στο φιλικό. Αυτού του Λουτσέσκου. Που βγαίνει και λαλάει τώρα ο Λουτσέσκου και ο άλλος του έχει βγει αιμορροίδα από τη μύτη ο προπονητής της ΑΕΚ, λαλάει ο Λουτσέσκου. Ευχαριστώ τον Θεό που έχω τον Ιβάν Σαββίδη, ας πούμε, και πάω στα Γιάννενα να πούμε και ανοίγει κερκόπορτα και μπαίνω μέσα να πούμε και βάζω τρία γκολ. Ας τον παραμύθι τώρα, ο Λουτσέσκου. Κάτσε λίγο. Φέρει τον Παπαδημητρίου τώρα γενικό αρχηγό. Παπαδημητρίου πρώτη φορά να πούμε στην πόλη, στην Αθήνα κατέβηκε σε 22 χρονών. Είδε την Ακρόπολη και έβγαζε φωτογραφίες. Ποιο Παπαδημητρίου, να μας τρελάνετε να πούμε. Έχετε χαζέψει τελείως. Και πάω οξύδες, σαν τα χαϊβάκια, κοιτάνε τον ουρανό, τρώνε καλαμπόκια και κοιτάνε τον ουρανό αν βρέχει. Πείτε ρε κάτι ρε, ο άλλος ο Πέλιος, τι κάνεις ρε Πέλιο. Τι κοιτάς να πούμε, αγναντεύεις τον Όλυμπο να πούμε. Παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, δεν τρέπεστε λίγο ρε. Να έχετε. Αυτή φταίει, μάλιστα. Άλλο λέω εγώ ρε, τι κάνετε, γλύφετε το Σαββίδι, πάρτε καμιά καρέκλα να πούμε. Σας προκαλώ. Παπαδημητρίου στον ΠΑΟΚ γενικό αρχηγό. Και εσείς τι κάνετε, ρε. Άχρηστε είστε. Φίλο του Λουτσέσκου. Ποιο Λουτσέσκου. Ποιον θα βάλεις. Σταμάτα, ρε.
500 παλέμαχοι έχει ο ΠΑΟΚ. Ποιον θα βάζει. Ποιον θα βάζα. Ναι. Όποιον θέλω θα βάζω. Άμα πω ποιον θα βάζα, θα πούνε κάνει σαβάντα. Δεν λέω. Όχι. Έχει 500 παλέμαχοι. Πάντως όχι το Παπαδημητρίου. Ποιο Παπαδημητρίου, ρε, το χωριάταρο τώρα εκεί πέρα από την Ξάνθη. Άρη Πετινούνα που είναι. Κα, είναι και σαν ιερά. Βρέατε από εκεί πέρα. Είναι κακό να είναι ο χωριάτη. Ο χωριάτη θα κάνει στο χωριό του. Στον ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Απέρι τα αίσθημα με τον. Σταμάτα λίγο, ρε. Απέρι τα αίσθημα με τον άλλο το Κωνσταντινίδη. Τι είναι αυτά, αυτού τι ούτε ο Τζουμάκας δεν διόριζε έτσι. Άιντε μπράβο. Οι παλέμαχοι του ΠΑΟ κοιμούνται όρθιοι. Κύριε Ιβάν και αδικία. Ποια αδικία σου φέρνει τον Παπαδημητρίου, ρε. Κυριακή στο χωριό να πούμε. Λέγε ρε άλλο. Το Κούγια. Το Κούγια λέει τον ακούσατε χθες. Χρήματα σε ενός ο Μελισανίδης έδωσε. Εμείς δεν ξέρουμε κανείς αν έδωσε χρήματα. Εμείς είπαμε ότι τα γλυκά από Θεσσαλονίκη πηγαίνουν. Λέει ο 450 ότι ναι. Ο Κούγιας είπε ότι ο Μελισανίδης έδωσε λεφτά σε ενώσεις. Εγώ δεν ξέρω αν έδωσε ή αν είπε κάτι τέτοιο ο Κούγιας. Εσύ τι λες, έδωσε ο Ιβάν και ο Μελισανίδης. Εγώ τι λες. Λέω ότι ποιος έδωσε, γλυκά από Θεσσαλονίκη φύγαν πολλά σε ενώσεις. Σε ενώσεις. Ναι. Μάλιστα. Ο άλλος δεν έδωσε, δηλαδή, λες, δεν ξέρω. Είναι, υπάρχει ο ένας είναι σφιχτός και ο άλλος είναι γαλαντόμος. Σφιχτός είναι. Ναι. Ποιος είναι σφιχτός. Ο Μελισανίδης. Εντάξει, σφιχτός είναι. Και ο Ιβάν είναι γαλαντόμος. Ποιο είναι ποιος το παίρνει το πρωτάθλημα, ο σφιχτός ή ο γαλαντόμος. Ο σφιχτός. Ο σφιχτός. Ο γαλαντόμος τι παίρνει. Το Παπαδημητρίου γενικό αρχηγό. Εντάξει. Και ο Πέλιος κάνει. Με αυτό θα κολλήσουμε τώρα. Ό,τι θες πουλάς. Τι θες να πουλήσουμε. Μαρούλια. Να πουλήσουμε τι γουστάρεις να πουλήσουμε. Τι θες. Ό,τι γουστάρεις. Εσύ. Θες να ασχοληθεί με το βόλεϊ, το Final Four στη Ρόδο. Ξέρω εγώ, λέω άμα είναι να ασχοληθεί με το βόλεϊ, να πάρουμε τα αμάξια, να τραβούμε στην παραλία εκεί κάτω στο λεωφόρο Ρίξη, να τραβήσουμε δύο φραπέδες με παγωτό. Να βάλουμε και σταυροπόδια, να μου διάσει το ποδάρι μας να πούμε. Να ασχοληθούμε με το Final Four. Α, στην Τάνια Δήμο. Ολυμπιακός ΠΑΟ και Ηρακλής Πανθηναϊκός. Ναι, τώρα ξέρεις τώρα. Ναι. Έχει ένα μεγάλο τη σαβαντάζ ο Ηρακλής. Δεν με ενδιαφέρει κόκκινη τι έχει. Το αναφέρω εγώ. Άντε, πες το. Παίζει αργότερα, οπότε αν παίξει τελικό, είναι τη σαβαντάζ για την επόμενη μέρα. Το ίδιο λάθος είχε γίνει ναι. Στο Final Four τώρα εδώ. Τώρα σήμερα είναι για το Final Four. Όταν έπαιζε με την ναι. Τουρ. Ποιο κανάλι τα δείχνει αυτά. Ψάξε δες. Δεν ξέρω τι. Ψάξε δες. Ψάξε δες. Στο ψάξε μόνο ρωτάσει. Είναι διαδικτυακό, είναι το μόνο ψάξε. Μόνο να ρωτάσει. Ξέρετε. Μόνο Google. Κάνε τώρα. Κάτι. Τι είπα, Google. Κάνε κάτι. Γιατί, γιατί πρέπει να ρωτάσει. Μέσα είσαι. Δεν ξέρει ή δεν ξέρει. Μιλά γιατί... για το Final Four. Γιατί πρέπει να. Δηλαδή, δηλαδή τι. Το θέμα είναι ποιο το δείχνει. Ναι, πού θα το δω εγώ. Η ΕΤ2. Η ΕΤ2. Η ΕΤ2. Η ΕΤ2 δίνει το Final Four. Ναι. Μάλιστα. Στι 5 Ολυμπιακό πάω και στι 8 Ηρακλή Πανθέα. 1,5% θεαματικότητα. Μπήκε μέσα η ΕΤ2. Πάμε παρακάτω. Ρε φίλε, ασχολείται πολύ κόσμο με ένα ακόμη ομάδα. Με το βόλεϊ. Α, βέβαια, πολλοί κόσμοι. Άμα βγει στον δρόμο και πει ασχολείσαι με ο το βόλεϊ. Μια... Ο κουμπάρο δεν έλεγε το. Ναι, με ένα 67 ο κουμπάρο μου ασχολείται με το βόλεϊ. Το φιλέ δεν φτάνει κι αυτό. Το βόλεϊ τι σημασία έχει. Ναι, μ' αρέσει που. Από σένα πιο ψηλά πηδάει η Κουλιανό. Ο άλλος... Από σένα πιο ψηλά πηδάει η Κουλιανό. Πολύ πιο ψηλά πηδάει. Ναι, ξέρει πώ πηδάω εγώ δηλαδή. Ναι. Πόσο ψηλά πηδάω. Ναι. Πού ξέρει, πού με έχει δει. Ρε φίλε, έχω δει τον Κουλιανό και ξέρω τι θα πει. Επιδούσατε παρέα. Παίζαμε μπάσκετ παρέα. Εσεί παίζετε μπάσκετ ναι. Παρέα. Μάλιστα. Και ζείτε ακόμα, δεν πάθετε έμφραγμα. Και τι να πάθουμε. Ξέρω εγώ, οι αρθρώσει σα είναι. Παίζετε μπάσκετ σήμερα. Μια χαρά, και τώρα πέρα. Εντάξει, μπράβο. Μπάσκετ δεν παίζει. Την μπασκέτα τη φτάνει. Ποιο το Στεφάνι, όχι. Δεν φτάνει. Μπασκέτα τη φτάνει. Τη φτάνει την μπασκέτα. Τι, ανεβαίνει με καροτσάκια πάνω. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Παρακάτω, άλλα θέματα. Ναι, σου λέω. Άλμα έχει πολύ καλό. Ναι, βάζει. Πιο ψηλά από σένα πει. Εντάξει, μπράβο. Κακό είναι αυτό. Παίξε παρακάτω. Εσύ δεν παίζει μπάσκετ, τώρα να το φύλαγα σου. Να η μπάλα σου αρέσει. Εγώ δεν πήδαγα πάνω. Πήδαγα πλάγια. Ρε φίλε, δεν λέω ότι. Κόλλησε τώρα εσύ. Έχει άμα κολλήσει βελόνα. Έχει το μάτι σου βλέπει. Εδώ δεν ξέρει ο Χρήστο Ρέτσο σε ποια θέση παίζει. Είδε ποιο πηδάει παραπάνω. Ναι, ρε φίλε. Εσύ το μόνο μπορεί να δει να πηδάει και σε καμιά τσόντα κάνα μαύρο να πούμε. Αυτό μπορεί να δει να πηδάει. Γιατί. Έλα, τελείωνε με το Final Four να ασχοληθούμε. Έτσι δύο απογευματιά τράβα στα θέματα. Τι να ασχοληθούμε με αυτά που ακούγονται για τον Όφη. Τι έπαθε ο Όφη. Για το παιχνίδι με τον Ιγυμιακό το 6-0 και. Ναι, ότι ήταν στημένο. Ναι. Και τι έγινε. Το Very Aris ήταν καθαρό. Ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξουν τιμωρίες. Τι τιμωρίες. Όποιος είναι ενάντια με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπει η ΚΙΠ μέσα να πούμε θα δώσει εντολή ο Τσίπρας. Μπείτε μέσα στα τηλέφωνα κτλ. ΚΙΠ. Ποιο είναι ο Καρυπίδης μέσα, ποιο είναι ο. Εσύ αν ήσουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω εγώ. Περίμενε ναι. Βρε. Ναι, λέγε. Όπου θέλει κάνει τον ημοκοντόρο. Εγώ προειδεάζω τον κόσμο. Τι προειδεάζω. Ό,τι τι. Το Πασόκ. Το Πακόκ. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει, είναι μια κακή. Το κόμμα σου είναι. Μια κακή απομίμηση του Πακόκ. Πάρε παρακάτω, μια χαρά είναι, λέγε. Τι λένε, αποκέντρωση. Εσύ τι πιστεύεις τώρα, θα αφήσει την Κρήτη μια ομάδα που ανεβαίνει στην Αλφα Εθνική να γίνει στραβή και να μην ανέβει. Ό,τι είπε αποκέντρωση. Αποκέντρωση είπε ο Παπανδρέου το δεκαετία του 80. Αυτοί το συνεχίζουν. Και έδωσε στη Λάρισα το κύπελο και πάνω πήρε το ποτάμι. Το συνεχίζουν.
Εμπρός στο δρόμο που χάρασε το Πασόκ. Σιγά, θα λερώσει. Δεν έγινε. Το έχω πει. Τα παγάκια κάνουν έτσι. Λοιπόν, λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ζημία για τον Όφη. Γιατί το λες αυτό? Τα έχει καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι μία κυβέρνηση θα κάνει τη βλακεία. Μία ομάδα από την Κρήτη να ανέβει και να τη φάει λάχανο. Δεν θα το έκανε. Εφόσον πιστεύει εκεί πέρα. Λόγω Κρήτη, α πούμε. Εννοείται, ναι. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει και με τον Άρη. Άρα λες δηλαδή ότι η Κρήτη είναι πιο δυνατή από τον Άρη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Όχι. Όχι. Επειδή άφησε υπονοούμενα και το Άρης Βέρεια. Εγώ δεν άφησε υπονοούμενα. Λέγανε εκεί ότι. Λένε ρε παιδί μου, okay, λένε. Μέχρι να αποδειχθεί εγώ κάτι. Εγώ είδα τι έγινε εκεί. Υπάρχει το τεκμήριο. Δεν χρειάζεται να λένε οι άλλοι. Μέχρι να αποδειχθεί κάτι, υπάρχει το τεκμήριο του αθώου. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό που στο ποδόσφαιρο μέσα. Στη δικιά σου ψυχούλα και μυαλό, έχει δικαίωμα να λες ότι εγώ αυτό το είδα έτσι. Και καλά κάνει. Εγώ δεν θέλω να γλύφουμε του οπαδού. Δεν γλύφω, ρε φίλο. Πολιτικά ποιο είναι πιο δυνατό, ο Άρης ή ο Όφη? Και οι δύο. Δεν με απαντά. Και οι δύο σου. Και σου απαντώ πώ είναι. Δεν θα ενοχλήσουν ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Βρε απάτη, ειλικρινά σου απαντάω. Απάτη. Ειλικρινά σου απαντάω. Δεν θα τιμωρήσουν ούτε τον έλαν, αν υπάρχουν αντίθετα. Ούτε τον έλαν, ούτε τον άλλον. Άλλο. Ναι. Αν υπάρχουν όντω αποδεικτικά στοιχεία. Εσύ τι λες, τα στημένα αυτά τα μάτς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Ε. Όχι. Ο Αιγινιακός. Για τον Αιγινιακό. Για το Όφη Αιγινιακός άκουσα πολλά. Αιγινιακός και Βέρεια, ας πούμε, εμπλέκονται σε δύο μάτς τα οποία λένε ότι είναι στημένα. Εσύ λες είναι ή δεν είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Στην Ελλάδα που ζούμε, καλά, να πάρε άλλα θέματα που δεν ξέρει. Πάμε παρακάτω. Κοίταξε, το ποδόσφαιρο σίγουρα δεν είναι άγιο. Ναι. Αλλά ναι. Με έχουν τρελάνει. Δηλαδή, όταν για το Ολυμπιακό Βέρεια βγήκανε 2, 3, 5 μάρτυρες και δεν του φτάνανε για να πούνε ότι ήταν στημένο. Ναι. Τότε είναι όλα καθαρά. Εγώ τι να βγω να πω τώρα. Είναι όλα καθαρά. Όχι, μπορώ να πω κάτι. Όχι. Δηλαδή, ό,τι και να πω θα είναι αμαρτία. Ναι. Θα προσβάλλω την ανθρώπινη λογική. Δηλαδή, βγήκαν 5, ζητούσαν 3, βγήκαν 5 το είπανε. Και τους βγάλανε αθώους. Καλά κάνουν. Οι δικαστές έτσι δικάζουν. Ναι, ρε φίλε. Τι θες τώρα. Εγώ τώρα τι να πω το άλλο. Επειδή υπάρχουν δύο μάρτυρες για το άλλο. Τότε γιατί το κάνεις κουβέντα, ρε κόκκινα, αφού δεν γίνει τίποτα. Πάνε σε άλλο θέμα. Όχι. Άλλη κουβέντα. Κάνε. Κόψε το αυτό. Τι το κάνεις. Τι το κάνεις κουβέντα που δεν γίνει τίποτα. Λέω το εξής. Λες το εξής. Ότι θέμα υπάρχει. Τα συζητούσαμε πριν, μου τα έλεγε ο Κυριάκος Στομαίτης. Υπάρχει θέμα. Λοιπόν, και το λέω ναι, αλλά η κυβέρνηση λες να τα αφήσει. Πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Δηλαδή την κουβέντα που κάνει το Θωμά ήδη έξω την κάνει τώρα σε εκπομπή εδώ. Μάλιστα. Όχι, δεν την κάνω εκπομπή. Γιατί δεν κατα... ο Κυριάκος κάνει τη δουλειά του, εμείς κάνουμε τη δική μας. Ναι, αλλά εσύ παίρνεις από τον Κυριάκο πληροφορίες. Άρα ο Κυριάκος πρέπει να πάρει. Να του δώσεις λεφτά να πούμε. Κατάλαβες. Και πού ξέρεις τι κάνουμε. Εσύ να έχουμε άλλο είδη σχέση. Έχει σχέση. Πού ξέρεις. Μάλιστα. Πολύ καλά. Το ξέρεις. Πού να ξέρω εγώ. Τι δεν κατάλαβα. Λοιπόν, έχει ψωμί παντού. Να, βέβαια, πολύ ψωμί. Το Αιγινιακό. Και όπως επιμένω πάρα πολύ. Όπως επιμένω πάρα πολύ, ποντάρετε αν βρείτε αποβολή Μυροφορίδη ή Καλαϊτζίδη στο παιχνίδι της Κυριακής. Ναι, ναι. Δεν χαλάει ποτέ αυτό. Άλλο μεγάλο εμπορικό μάτς εκείνο. Τεράστιο εμπορικό μάτς. Καλαϊτζίδης με Μυροφορίδη. Τεράστιο εμπορικό μάτς. Σαν το Final Four. Τεράστιο εμπορικό αυτό. Άλλο το θέμα, ρε κόκκινε, στη σημερινή εκπομπή. Πες μου. Ότι νομιμοποιήθηκε οι ομοφιλόφιλοι να κάνουν υιοθεσία παιδιών. Λάθος. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Μπράβο. Και μπράβο και την εκκλησία η οποία κάνει την κότα να πούμε. Μπράβο. Και λέει... Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Δεν το ξέρεις το ρεπορτάζ. Όταν θα μου δείξεις πού γράφει αυτό. Ποιο. Υπάρχει στην εφημερίδα κυβερνήσεως το έχει. Βράσε τώρα και εσύ κοιμάσαι όρθιος τώρα. Εμείς δουλεύουμε τώρα βράδια πρωί και τα λοιπά. Παρακολουθούμε. Δουλεύεις. Έχει, ναι. Έχει τακτοποιηθεί, έχει νομιμοποιηθεί. Αν εσύ και εγώ τα φτιάξουμε και παντρευτούμε, μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Εντάξει. Αυτή είναι η ιστορία. Άμα ξέρω εγώ, δύο κοπέλες αγαπηθούν και κάνουν, μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Μπράβο που πέρασε και μπράβο που δεν φωνάζει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Το ξέρω εγώ. Ωραία. Ναι. Επειδή εσύ ενημερώνεις πρωί βράδυ. Ναι. Για πες μου, πόσο πάει το βαρέλι σήμερα. Ποιο είναι το βαρέλι. Η τιμή του βαρελιού. Δεν ξέρω. Έχω φυσικό αέριο. Δεν με ενδιαφέρει και φυσικό το μάξιμο έχει βενζίνη. Ναι. Δεν με νοιάζει. Για πες μου, ποιες είναι οι πιο σημαντικές ειδήσεις από την Ιφίλιο σήμερα. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ναι. ειδήσεις. Από την Ιφίλιο. Την Ιφίλιο. Τι έχει γίνει, πού. Τι, γιατί. Τίποτα έχει γίνει. Τίποτα δεν έγινε. Αεροπλάνο δεν έπεσε. Αεροπλάνο δεν έπεσε. Δεν έπεσε. Ένα τεμάχησε στην Κύπρο 80 μαχαιριές. Ξέρω εγώ, είναι ένα έγκλημα πάθους εκεί. Τι έχει γίνει κτλ. Τίποτα. Και για μένα το σημαντικότερο είναι ότι νομιμοποιήθηκε το ομοφιλοφιλικό ζευγάρι. Πού έχει γίνει. Πού εκεί που κλάνει αλεμπούρε κόκκινε. Πού γράφει. Νομιμοποιήθηκε. Τελείωσε. Έχει δύο μέρες που πέρασε. Έχει δύο μέρες που πέρασε. Άρα εσύ, αν τα φτιάξει με κανένα καλόγερο. Και μπορείς να κάνεις, ξέρω να υιοθετήσεις ένα παιδί, είσαι νομιμοποιημένο. Εγώ λέω ότι είναι άλλη μια φορά που λες μπουρδες, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει επιτραπεί η υιοθεσία παιδιών.
Ούτε μία στο λέω ότι αυτό που λες είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Μπορεί να έχουν δώσει το δικαίωμα να γίνουν ανάδοχες οικογένειες. Τι ανάδοχες οικογένειες? Ανάδοχες οικογένειες, δηλαδή να πάρουν για να είναι διαφορά. Τα φτιάχνω εγώ με τον Νικολίπτη και παντρευόμαστε. Δεν υπάρχει. Μπορούμε να υιοθετήσουμε πλέον παιδί? Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ βάζω στοίχημα. Τι βάζεις? Βάζω στοίχημα. Βάλε 1000 ευρώ στοίχημα. Βάζεις? Με σένα? Με μένα. Άντε, βλάκα, 100 φορές. Τι θες να βάλουμε? Έλα, σου στέλνουν μηνύματα. Σου λένε έτσι. Έλα, θα σε διορθώσω. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Δεν ψηφιστεί ακόμα. Δεν υπάρχει. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Όχι, δεν έχει ψηφιστεί. Πού δεν έχει ψηφιστεί? Δεν έχει ψηφιστεί. Δεν έχει ψηφιστεί. Ναι. Θα ψηφιστεί. Εσύ μου του είπες μπράβο που πέρασε και. Πέρασε, ψηφίστηκε. Δεν ψηφίστηκε. Δεν ψηφίστηκε. Δεν ψηφίστηκε. Α, δεν ψηφίστηκε. Άντε καλά. Εντάξει. Ναι. Μπράβο, άλλη... Εγώ λέω μπράβο. Άλλη μια φορά που λες ψέματα. Μπράβο, λέω γιατί. Τα παιδιά τα οποία είναι κακοποιημένα, παρατημένα κτλ. Μπορούν να βρουν μια ζεστασιά. Άλλο είναι το ένα, ναι, και άλλο είναι το άλλο. Πρέπει να σε λέγω τώρα. Ναι. Άλλο ανάδοχη οικογένεια. Πράσε, σε στέλνω μηνύματα. Ναι. Συζητείτε, λέει. Συζητείτε. Ναι. Το άλλο μήνυμα είναι ότι έχει πυφιστεί. Όχι. Δεν έχει πυφιστεί. Όχι, κανένα. Δεν έχει πυφιστεί. Συζητείτε. Τέλος πάντων, εσύ τι λες, είσαι υπέρ ή κατά? Κατά. Κατά, γιατί? Γιατί σου? Γιατί θα λες, ο μπαμπάς μου και ο μπαμπάς μου. Σε πειράζει αυτό, δεν... Ενώ τα άλλα τα παιδάκια που πλακώνονται οι γονείς μπορούν να έρθουν στο σπίτι. Τα να πούν μπορούν για δύο... πάτιου. Καλά είναι εκεί, τα μπορούν παιδάκια. Δύο άντρες να τεκνοποιήσουν μεταξύ τους. Δύο γυναίκες να τεκνοποιήσουν μεταξύ τους. Δύο γυναίκες μπορούν. Δεν μπορούν. Πάνε, δανείζονται ένα σπέρμα να πούν και τεκνοποιούν. Ρε, μεταξύ τους, άμα κάνουν έρωτα, μπορούν να κάνουν παιδί. Γιατί, οι μισοί που κάνουν έρωτα, που μπορούν να κάνουν έρωτα, μπορούν να κάνουν παιδί. Τα σπέρματά μας είναι για να κάνουμε παιδί. Άλλο πράγμα. Φράσε καημένε τώρα. Έχουν ψοφήσει τις εξωσωματικές, θα πούμε. Έχουν σαλτάρει, πηδάνε από τα μπαλκόνια οι γυναίκες. Έχει τρελαθεί, ρε. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Γιατί αυτά που τρώμε, που πίνουμε, που καπνίζουμε, αυτά που αναπνέουμε, το άγχος κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Δεν υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο που να ψηφίστηκε. Ποιο? Πολλά έχουν συζητηθεί στη Βουλή. Κόκκινε, ετοιμάσου για υιοθεσίε. Εντάξει, άσε το να το πυφιστεί. Εγώ λέω, έκανα και χθες το βράδυ εκπομπή και λέει οι περισσότεροι συμφωνούσαν. Μπράβο, λέει. Καλά κάνουν. Α, μπράβο. Άσε το πυφιστεί και δεν πυφιστεί. Δεν μπορώ να έχω τη δική μου γνώμη. Πρέπει δηλαδή να πάω με τη γνώμη των πολλών. Ό,τι σου πει ο παπάς θα πει. Άμα σε πει η θρησκεία σου ότι δεν κάνει, θα πει δεν κάνει. Δεν έχει δική σου άποψη. Αν θυμάσαι. Δεν είσαι ελεύθερο. Αν θυμάσαι, το λέω αυτό και πάμε σε διάλειμμα. Ναι, πες το, ναι. Όταν είχε πει ο Ιερώνυμος, εμείς κάνουμε αγρυπνία, δεν πάμε συλλαλητήρια, εγώ πήγα συλλαλητήριο. Πότε πήγε συλλαλητήριο? Στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Τι είπες για να κάνεις διαφήμιση εδώ πέρα? Το παίξεις καλός χριστιανός. Καλός είπα πατήρ. Όχι στον Ελλάδος και ναι. Πήγα εκεί. Έκανες τέτοια επανάσταση έκανες? Όχι, μου λες ότι μου πει ο παπάς. Θα σου δώσει το μετάλλιο Ανδρείας. Να που δεν το έκανε. Το μετάλλιο Ανδρείας θα σε δώσουμε. Για άλλη μια μπράβο φορά. Γρηγόρη. Για άλλη μια φορά ψέματα. Μπράβο Γρηγόρη. Για άλλη μια. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τα Voy & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voy & Noi. Τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voy & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια σύγκριτη ποιότητα. Τα λιπαντικά VEG καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων του χθες και του σήμερα, βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, παρέχουν ασφάλεια σε κάθε είδους όχημα. Αυτά είναι τα λιπαντικά VEG. Λιπαντικά VEG. Νιώσε τη δύναμη του κινητήρα σου. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασε.
χάσα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7-7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7-7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7-7. Taste like heaven. Είσαι αγρότης. Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson, Landini, Perkins, Case, Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. 40 χρόνια. Δίπλα στον αγρότη. 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. 2310-681-597. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση UPCAM είναι δωρεάν μέσω ΑΕΔ για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Κατασκήνωση UPCAM. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310-2235-25 και στο upi.gr. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αποσύρε την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη γυνής. Σε μας, τα είδη γυνής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης, ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδο. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο κλειδάρας Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά, στο 85-27-27. Λοιπόν. Τον Καρυπίδη, γιατί τον έχεις εκεί και τον βλέπεις, τον κόρη του? Δεν γιατί... τον έχω εγώ. Γιατί τον κουτσομπολεύεις? Δεν έχω. Σε κόκκινη φόρμα. Ριφρές κάνω την εφημερίδα. Δεν καταλαβαίνω. Τι ριφρές, τι σημαίνει ριφρές?
Για να δω τι μηνύματα καινούργια ήρθανε. Τον Καρυπίδη, γιατί τον έχει και με την κόκκινη. Δεν τον έχω, ο Πετρωτός τον είχε μια φωτογραφία. Ο Πετρωτός τον Καρυπίδη, ναι. Με την φόρμα την κόκκινη. Μάλιστα. Ναι. Καμία σχέση. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν νικί. Με ενδιαφέρει. Εντάξει, θα νικήσει, το λέω εγώ ότι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Εντάξει. Λέγε. Ναι. Ραπτόπουλο, μέχρι πριν λίγες μέρες έκλειψε τον Πολ και τώρα είσαι κατά του. Ποιο Πολ. Ποιο Πολ. Το Πολ. Ποιο είναι ο Πολ. Ο Πολ. Τον Πάοκ λέει. Τον Πάοκ. Πολ. Και τώρα λέει σε κατά του, λέει σε μεγάλους κολουτούπες. Ο Πολ είναι ο Πάοκ. Ναι. Πολ το λέει τον Πάοκ. Το διόρθωσε από κάτω. Α, Πολ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λέω και εγώ ποιο Πολ. Τον Κουτσονιάκο. Για λέγε. Μπαλαδόφατσες. Ναι, μπορείτε, ο ίδιος είναι. Ναι, μπορείτε ναι. Να μου θυμίσετε τρεις καθαρά ποδοσφαιρικές στιγμές που θα θυμούνται οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από τη φετινή σεζόν που θα διηγούνταν στα παιδιά τους ή που δάκρυσαν από χαρά και ένιωσαν όπως εμείς από την ΑΕΚ. Τελικά δεν παίζουν τον μπάτζετ ποδόσφαιρα, αλλά η ψυχή και το δέσιμο ομάδα ναι. Μεταξύ της αλλά και με το λαό της. Μάλιστα. Να του πω εγώ του φίλου του ΑΕΚΤΣΙ ότι η ομάδα του έχει μεγάλες αδυναμίες στο να οργανώνει παιχνίδι. Εντάξει. Στο 10 δηλαδή. Γενικά δεν έχει το ένας μένα στα εξτρέμ, μεγάλο πρόβλημα μόνο ο Λάζαρος. Και στο δεκάρι από τη στιγμή του που τραυματίστηκε ο Μάνταλος, πήραν εκεί το γέρο το Μασούτ. Είναι και ο Μπακασέτας ο οποίος έχει μια βρωμοσουτάρα, αλλά από εκεί και πέρα στοιχεία δεκαριού δεν έχει. Χάφ από πίσω ο Κονέ είναι για τα σκυλιά, ο Σιμός είναι σκύλος, αλλά δεν κάνει παραγωγικό παιχνίδι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει παραγωγικό παιχνίδι γιατί ο ρόλος του δεν είναι και η ικανότητα του έτσι. Πλάγια μπακ. Έχει πολύ καλά το Χουλτ και τον Μπακάκι. Για μένα και τον Γκάλο και τον Μπακάκι και τον Χουλτ 3. Αλλά δεν είναι παίκτες οι οποίοι θα γυρίσουν στο κέντρο να σου κάνουν σαν το Μάτος, ας πούμε, να σου γίνουν και δεκάρια κτλ. Όπως ο Βιερίνια. Η διαφορά των μπακ του ΠΑΟ και τη ΑΕΚ είναι ότι ο Μάτος είναι ντεφορμέ, όντως, έχεις δίκιο. Ο Μάτος μπορεί να γίνει κατά συνθήκη δεκάρι. Ο Βιερίνια μπορεί να γίνει κατά συνθήκη δεκάρι. Είναι δεκάρια. Κατά συνθήκη είναι εξτρέμ, παίζουν πολλούς ρόλους. Η ΑΕΚ έχει πολύ καλά μπακ στο να μείνονται και να βγαίνουν από την πλάγια γραμμή, αλλά δεν έχουν κίνηση στον εσωτερικό χώρο. Και δηλαδή, πίσω από το center forward μπορούσε να παίξει ο Βιερίνια. Ποιο που? Δίπλα ή πίσω από το center forward. Να τον βάλετε. Θα μπορούσε να τον βάλετε. Ναι, φυσικά. Θα μπορούσε. Που, να βγάλει τον Μπέλγα δηλαδή. Όχι, ρε, εσύ, δεν ναι. Είπα. Λέω τι στοιχεία έχει. Στοιχεία, ναι, 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 ναι. Στοιχεία ναι. Που έχει. Έτσι. Ο παίκτη που είπε ο Χουλ δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Όχι, ρε, παιδί μου, με τίποτα. Ούτε ο Μπακάκη. Όχι, με τίποτα. Οι άλλοι είναι πολύ θεσίτε. Σωστό, σωστό. Μπορεί να παίξει back, μπορεί να παίξει half, μπορεί να παίξει extreme. Σε βρίζει ο Γιώργος για αυτά που λες για τις υιοθεσίες από τους Ποιος είναι ο Γιώργος. Το επίθετό του να θέλει. Ματζίρης. Μα επίθετο είναι αυτό τώρα, Ματζίρης. Αυτός με το που παρουσιάζεται και λες λέγομαι Ματζίρης. Δηλαδή εμένα με φέρει κόρη μου ένα και πώς έλεγα γόρι μου Ματζίρης. Δεν πας στο διάλογο που επίθετο είναι αυτό ρε φίλε. Ματζίρης. Με βρίζει γιατί με βρίζει. Γιατί. Α, το κάνω εγώ ερώτηση. Καλά κάνει και με βρίζει. Στη δημοκρατία είναι το βρυσίδι επιτρεπτό. Και εγώ βρίζω. Λοιπόν, καλά κάνει ο Ματζίρης και με βρίζει. Να το κάνω εγώ μια ερώτηση. Μετά. Ναι, ένα λεπτό, Ματζίρη. Να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα που δημιουργήθηκε το τρίτο φύλλο, που λέμε η τραβεστή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ένα λεπτό. Δεν λεπτό. Έγινε και σε λέω, ρε κόκκινα. Ο τρίτος φύλλος. Το τρίτο φύλλο. Ο τρίτος φύλλος, τέλος πάντων. Ο μπαϊσέξουλας, ο τρίτος φίλος. Ο τρίτος φίλος. Αυτά είναι ο Ραπτόπουλος. Και ο μπαϊσέξουλας και τρίτος. Ο γάμος μεταξύ των ομόφυλων, ομοφυλοφίλων, συγγνώμη. Και η υιοθεσία παιδιών μεταξύ των ομοφυλοφίλων έγινε και για ένα ακόμα λόγο. Η έκρηξη του πληθυσμού. Όχι. Ναι. Για να μην υπάρχει υπερπληθυσμό στον πλανήτη. Μπράβο, πες το εσύ με το δικό σου. Δεν είναι το δικό μου, το ίδιο πράγμα λέμε, Γρηγόρη. Το ίδιο πράγμα. Για να δημιουργούν τεχνητούς οικονομικούς πολέμους. Αυτό το πράγμα. Καταρχή, γιατί έτσι όπως πάμε. Δεν υπάρχει με την ευημερία που υπήρχε στο δυτικό κόσμο γενικότερα. Δεν υπάρχει. Θα κάναμε εδώ 8 δισεκατομμύρια κόσμο. Πού θα μέναμε, ρε κόκκινε. Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος που να γίνεται για σημαίες ή για έθνη. Όλοι οι πόλεμοι είναι οικονομικό συμφερόντα. Ναι, ναι, η αφορμή. Όλοι. Η αφορμή χρησιμοποιούν ναι. Τις θρησκείες. Μπράβο. Και τον εθνικισμό ναι. Προκειμένου να επηρεάσουν το λαό. Γιατί αφού συμφωνούμε, και... τσακωθούμε σήμερα. Είδες τι ωραία που τα λέμε. Ούτε εγώ λέω ότι άμα δω δύο. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς, στη Συρία κάτω. Ναι. Όλοι αυτοί για ποιο λόγο πλακώνονται εκεί. Για τα πολεμικά. Όχι. Για τα πολεμοφόδια. Υπάρχει πετρέλια. Μια μεγάλη συμφωνία. Ναι. Ρωσία-Ιράν. Για πέστε για το αέριο. Για το αέριο. Κάτι μπράβο, πέστε, λοιπόν, τα ξέρει ο κόσμος. Η Τουρκία ήταν μέσα στο κόλπο. Ναι. Και τους βόλευε. Βάζουν εκεί το μάτι πάνω. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί. Έτσι. Θέλουν να τη χαλάσουν αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν. Όπως επίσης από το Αζερμπαϊτζάν. Πώς το πες. Αζερμπαϊτζάν. Που είναι πλέον υπό τη σκέπη των Αμερικανών. Μάλιστα. Λοιπόν. Και με τη Ρωσία αυτό. Θέλουν να σπάσουν το μονοπόλιο του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Ναι. Θέλουν να φέρουν δικό τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, η Τουρκία είναι σε ένα κομβικό σημείο της γης. Πολλά περνάνε από εκεί και η Τουρκία θα πάντα θέλει μπαξίζει. Πώς το πες? Μπαξίζει. Τι είναι αυτό? Φόρους, δηλαδή. Φόρους, ναι. Μερίδι. Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό κάνει μαγκές. Μαγκές κάνει στην Ελλάδα και δεν την παίρνει. Μάλιστα. Μαγκές κάνει παντού. Είδατε και στο ιταλικό πλοίο το οποίο πήγε. Παντού, τώρα που θα πάει τώρα ο στόλος εκεί, πού να κάνει μαγκιά. Τώρα που έγινε το ντου, δοκιμάσανε. Κάνανε για μια μέρα έτσι. Καλά, μην το μακραίνεις, το ξέρω ότι τα ξέρεις τα πράγματα. Περίμενε. Για ποιο λόγο έγινε. Από τα ομοφυλοφιλία. Μην τα κάνεις. Ο βομβαρδισμός για ποιο λόγο έγινε μια μέρα. Άντε να τα πού, πούμε. Πού, για πού λες. Ο βομβαρδισμός που έγινε μια μέρα στη Συρία. Από τους Αμερικανούς και λέει αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι και. Ναι. Για ποιο λόγο έγινε. Επέστασε. Εγώ υποψιάζομαι ότι έγινε. Δοκιμάσανε το πόσο καλή και ικανή είναι η S400. Τι είναι αυτή η S400? Αντιπυραυλικά στήματα. Α, τα πυραυλικά, ναι. Κάναν προπόνηση. Εγώ πιστεύω ότι κάναν πρόβα να δούνε πόσο καλή είναι η S400. Και πάει τελείω. Δηλαδή, είναι παράλογο αυτό που σκέφτομαι. Όχι, τι. Δηλαδή, δεν είναι πόλεμο, είναι τρέλα όλο αυτό το πράγμα. Παρακάτω τώρα, άστα αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν βολεύει πάρα πολύ για τον υπερπληθυσμό. Βολεύει πάρα ναι. πολύ ναι. να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι του αρέσει το ίδιο φύλλο. Και είναι δικαίωμα του καθενός για μένα. Εσένα τι σ' αρέσει? Το άλλο φίλο. Το άλλο δεν σ' αρέσει καθόλου, λίγο? Όχι. Δηλαδή ο Ρουβάς 20 χρονών, άμα ήταν στο ίδιο στρατόπεδο με σένα. Όχι. Και σε... Δικαίωμα κάποιου. Πάνω στο Άγιον Όρος, το Ρουβά θα τον. Ρεσί. Τον χάιδευε. Ξεκόλα. Ναι, λέω, ρωτάω να με πει. Δεν ναι. έχω κανένα πρόβλημα με όποιον έχει τέτοιες προτιμήσεις. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα το πασάρεις ότι. Ναι. Έχει και ναι, κάποια ναι, ναι. παραπάνω ναι. δικαιώματα σε εισαγωγικά. Ναι. Τώρα αυτό είναι για λόγους. Έχουν λόγους. Ναι. Εντάξει. Η εκκλησία φωνάζει, τι έγινε, δεν άκουσα να φωνάζει κανένα. Δεν έχω επίσημη θέση για να σου πω. Δεν θέλω εσύ, δεν το δέχεσαι. Ναι, εσύ δεν το δέχεσαι. Φυσικά και δεν το δέχομαι. Δεν το δέχεσαι. Δικαίωμα του, δηλαδή μπορούν δύο άντρες να ζουν μεταξύ τους και καλά κάνουν δύο γυναίκες να ζουν μεταξύ τους. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι γουστάρουν. Το παιδί δεν. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να μεγαλώσουν. Ναι. Στο δικό μου το μυαλό. Γιατί δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Αν έχουν λεφτά. Δεν είναι υγιές. Αν έχουν αυτό. Αγάπη το. Ρε φίλε, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Υγιές τι είναι. Να μπαίνει ο άντρας μέσα στο σπίτι και να ρίξει τις Παναγίες στην γυναίκα. Αυτό είναι υγιές. Φυσικά και αυτό το 70% είναι αυτό. Τι είναι. Εσύ έχεις κάνει και γκάλο. Πηγαίνεις σε σπίτια και βλέπεις και βρίσκεις. Κοίταξε κόκκινε, εγώ έχω την πολυτέλεια. Όταν τελειώνω την εκπομπή, τώρα που ανοίγουν και τα παράθυρα να πούμε, σχολάω η ώρα 2. 2 και 4 αφήνω τα μάξι να πούμε 500 μέτρα από το σπίτι. Να, περπατάω. Πού τα αφήνεις τώρα? Κάτσε ρε κόκκινε, περπατάω εγώ. Όπου να είναι. Ακούω μπινελίκι, βρίζω ένα στον άλλον. Ναι. ναι. Παλιά ακούγα αχ βάκ, κάναν έρωτα. Τώρα ακούω αχ βάκ, έχω χρέη λέει. Γιατί? Ναι, γιατί λέει. Ρε κόκκινε, λέω, δεν είναι λέει υγιές. Ο άντρας με τον άντρα να έχει παιδί. Και η γυναίκα με τη γυναίκα να έχει παιδί. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μπορώ να αγαπώ. Ένα λεπτό ρε κόκκινε μου, αγγλικέ μου. Μπορώ να την έχω. Ναι. Όταν είναι η μάνα της Ελληνής μέσα στο σπίτι. Και έρχεται ο άλλος. Ο κόμμα. Γίνεται... Σταμάτα ρε φίλε. Mm. Δεν με... Μην πετάζεσαι να πούμε. Μάθε να ακούς. Έλα. Έλα. Είναι πεθερά, φίλε, έλα. Πεθερά η κόρη και τα λοιπά. Και γίνεται φασαρία μέσα στο σπίτι. Για παράδειγμα. Mm. Και μαλώνουν. Ή τώρα ας πούμε που τα 80% των παιδιών τα μεγαλώνει ο γκόμενος της μάνας. Τα 80% τα παιδιά σήμερα τα μεγαλώνει ο γκόμενος της μάνας. Δεδομένο είναι αυτό. Δηλαδή αυτό είναι πιο φυσιολογικό από ότι να είναι δύο γυναίκες να κάνουν μια σεξουαλική ζωή, να έχουν φυσιολογική ζωή ναι. και να μεγαλώνουν. Ναι. ναι, είναι πιο φυσιολογικό. Αν κάποιος δεν είναι πέρα από βιολογικός πατέρας ικανός να μεγαλώσει ένα παιδί, προτιμώντα να το μεγαλώσει κάποιος. Α, δηλαδή η εσωοικογενειακή βία που υπάρχει στο ένα στα τρία στην Ελλάδα και γενικότερα στις υπανάπτυτες. Πού βγαίνουν τι που, αυτά που, ρε, τι που. Μάθε εκεί πέρα υπάρχουν κακοποιημένες γυναίκες, παίρνουν τηλέφωνα, μέδιρε, μέκανε, ήρθε μεθυσμένος. Αυτό είναι υγιές, ρε φίλε. Δεν πρέπει να τον έχω. Αυτό γιατί δεν φωνάζετε, ρε. Λοιπόν. Γιατί δεν κάνετε αυτό για τα παιδιά που είναι μέσα σε τέτοια σπίτια κτλ. Κάτσε λοιπόν. Για κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Να ευθυμίσουμε λίγο. Δηλαδή, φυσιολογικό δεν είναι αυτό, ε. Στα μοναστήρια που κλείνετε 100 άντρες μέσα μαζί είναι φυσιολογικό, ρε. Ναι. Είναι αυτό φυσιολογικό. Εσύ πες ότι είναι ανομαλία. Εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα. Τι λες. Λέω. Εσείς που είστε της εκκλησίας λέτε ότι ο άντρας με τον άντρα να υιοθετήσει παιδί. Στα στρατόπεδα που κλείνονται, δηλαδή οι άντρες με τα. 5.000 άντρες, ναι. τι είναι αυτό. Δεν γίνεται, κάνουν έρωτα, λες. Όχι. Έτσι λες. Όχι. Για δες τι τους ρίχνουν στο φαΐ. Ναι. ναι. Για δες τι τους ρίχνουν στο φαΐ. Ρίχνουν στο φαΐ. Ε? Πήγε στους κουζίνες και έλεγχε. 200 άτομα στο μοναστήρι άντρες ή 200 γυναίκες στο μοναστήρι είναι φυσιολογικό. Ναι, είναι. Είναι. Ναι. Τότε είναι φυσιολογικό και δύο γυναίκες να έχουν ένα παιδί να το υιοθετήσουν, άμα το πας έτσι. Λοιπόν, άκου λίγο. Ναι, για πες μας να μάθουμε. Να ευθυμίσουμε. Να ευθυμίσουμε. Να ευθυμίσουμε. Επειδή λες τώρα για τις οικονομικές δυσκολίες, καταρχήν είναι σημεία των καιρών αυτά. Η ύφεση και η οικονομική δυσπαραγία στο κάθε σπίτι έχει δημιουργήσει. Πόσα δισεκατομμύρια είμαστε στον κόσμο, να τελειώσω. Ένα λεπτό. 8, άλλο δεν είμαστε 8. Αν πάμε 8, δεν μπορούμε να πιούμε νερό εδώ πέρα.
Πρέπει να μειωθούμε. Ότι φοβούνται τα 18, δεν φοβούνται ακόμη στα 8. Φοβούνται τα 18. Ναι. Τραβήξουν ένα πόλεμο, θα μείνουμε πιο μισή. Είναι ο Ραπτόπουλος, παιδί μου, ο οποίος δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ναι. Μια μέρα, δύο μέρες. Δύο μέρες. Ναι. Λέει η γυναίκα του, τι έχεις, Κωστάκι μου, τι ναι. έχεις. Κωστάκι μου, δηλαδή. Ναι. Ναι, να, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί δεν μπορώ να. Να χρωστάω 10.000 στον απέναντι, λέει. Και πού να κοιμηθώ. Και γι' αυτό δεν κοιμάσαι, λέει η γυναίκα. Μισό λεπτό. Ανοίγει το παράθυρο στις 3 ώρες το βράδυ. Γείτονα, γείτονα! Λέει παρακαλώ. Σου κρωστάει άντρας με 10.000. Λέει ναι. Δεν έχει να σου τα δώσει. Κράπ και κλείνει την πόρτα. Ναι. Και λέει εντάξει Κωστάκι, λέει τι εντάξει. Άσε να μην κοιμάται αυτός τώρα. Ναι, σωστό αυτό. Άσε να μην κοιμάται. Σωστό. Όποιος χρωστάει δεν κοιμάται. Άσε να μην κοιμάται αυτός τώρα. Ναι, ναι, σωστό. Λοιπόν, κατά εκείνη σημεία των καιρών σου. Σε τέτοιες ανέστητες που είστε εσείς οι Έλληνες που κοιμάστε εσείς που χρωστάτε και δεν κοιμούνται. Άλλοι είναι δεν σημεία χρωστάω, των καιρών. Δεν χρωστάω, δεν έχω τέτοιες ανησυχίες. Ναι, ναι, ούτε προχόντα ημών. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Με τον Τηρεσία καθάριζες. Ποιος είναι ο Τηρεσία. Ένας ψηλός, 1,92. Πάλι δηλαδή. 150 κιλά πάγκο σηκώ. Ναι. Ναι, αμπτή. Και αυτό το ξέρεις. Και αυτό το ξέρεις. Όλους τους ξέρω τους γομαρού. Θα καταργηθεί η παρεπτόντως. Ποιος. Ο Τηρεσίας. Αφού δεν πρόκειται να τα πάρει ποτέ, φυσικά θα καταργηθεί. Δεν είναι να πάρει κάτι ο Τηρεσίας. Ναι. Τηρεσίας είναι το κομμάτι το οποίο είναι μαυρισμένος κάποιος και δεν μπορεί να πάρει δάνειο. Ναι. Είναι εντάξει, ο οργανισμός ο οποίος ελέγχει ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί. Ναι. Απέναντι σε αυτά τα που οφείλουν. Τελικά οι κακοί είναι πιο προνομιούχοι από τους καλούς στην Ελλάδα. Όποιος πληρώνει είναι βλάξη. Ο άλλος δεν πληρώνει τίποτα, το βάζει σε ένα νόμο. Πάνε οι κομμουνιστές, φωνάζουν απ' έξω να το δει. Αυτό το κάνουν οι προύχοντες. Ναι, ναι. Τα πάντα με τα λεφτά των άλλων. Καλά. Καλησπέρα, ήμουν εξής και λέω ήμουν γιατί σταμάτησα να βλέπω Ελλάδα από το 2008 με την υπόθεση Βάλινερ και ακόμη και φέτος που θα το πάρει η ΑΕΚ δεν θα ασχοληθώ. Ναι. Γράφηκα εδώ και 10 χρόνια σε ένα σύνδεσμο ευρωπαϊκού κλαμπ. Ναι, παλικάρι μου. Υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι στην Ελλάδα ξένων ομάδων και οργανώνουν εκδρομές, ψαχνίδι και σταματείται με την Ελλαδίτσα. Ναι. Αυτό το οποίο σου έχω πει πολλές φορές. Δεν μου λες το ξυλίκι που πέφτει 50 με 50, το ξέρεις αυτό που γίνεται. 50 με 50, δηλαδή. Η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια. Εδώ με Μάλαγα. Στην Ελλάδα. Όχι, δώσαν ραντεβού λέει. Ναι. Χωρίς όμως όπλα. Χωρίς μαχαίρια. Γίνονται. Πήγαν πενήντα, πήγαν και διαιτητή. Γίνονται. Και κάνανε box, πώς το λένε. Αυτό. Γίνονται. Ναι, αυτό. Είναι και χθες το έλεγα και λέει είσαι αιρετικός, λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Λέω δεν το ήξερα. Γίνονται. Κάτσε ένα λεπτό. Γιατί ακούω τώρα πάω κάτι, θα πάω τα κάνουμε. Στραβώνουν το στόμα οι παοξίδες. Γίνονται αυτά σου λέω. Δεν θέλω να συζητήσουμε για αυτό όμως. Τέλος. Γίνονται. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό που λέω. Ισχύει. Δεν είναι προτιμότερο από το άλλο που γίνεται στα γήπεδα. Δεν ξέρω αν είναι προτιμότερο, πάντως ισχύει. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Γρηγόρη από το να μένουν τα παιδιά στα ορφανοτροφία, καλύτερα με ομόφυλους γονείς. Αυτό είναι. Το μόνο που μετράει είναι να είναι καλή οικογένεια, καλοί άνθρωποι και σωστοί μας. Και να έχουν και λεφτά και. Και ας είναι και ομοφυλόφιλοι ή και αργιανοί. Καλό μεσημέρι από το Ασπρόμο του Τρονχάιμ. Θάδωρε, έχεις υπόψη σου πόσες αιτήσεις υπάρχουν για υιοθεσίες από πόσες οικογένειες και υπάρχει μια τρελή γραφειοκρατία όπως υπάρχουν και νόμοι τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί να τα αλλάξει. Και δεν μπορούν να πάρουν παιδιά. Στο πω εγώ ένα φίλο. Το ξέρετε. Στο πω εγώ την ιστορία. Το ξέρετε ότι υπάρχουν όρια. Δηλαδή κάποιο αν είναι 50 ετών δεν μπορεί να υιοθετήσει. Καλά κάνει, αυτό είναι γέρος. Πώς θα υιοθετήσει. 50 ετών ο άλλος, όσα λεφτά και να έχει. Ναι, όχι, μη. Άμα έχει λεφτά μπορεί. Ναι, όχι, εδώ στο εξωτερικό. Ναι. Καταλάβες. Άλλωστε. Υπάρχει μια νομοθεσία τέτοια η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή προμήθειες. Οπότε μην το πάτε αλλού. Μην το πάτε αλλού. Ναι. Δείτε πρώτα τι ισχύει με τις υιοθεσίες. Μπράβο, Γρηγόρη. Και μετά πάτε στο κομμάτι ναι. γιατί και πού πρέπει να πάνε τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Αφήστε και οι δύο τις μπουρδες, δώστε το ΑΚΑ, ετοιμάζονται στρατή να γίνει ο πόλεμος του αιώνα. Διαβάστε ανακοινώσεις, Βιετνάμ θα γίνει. Ναι, γι' αυτό λέω. Δεν αυτό. Πρόκειται, ναι. δεν πρόκειται ναι. στο ΟΑΚΑ ναι. να γίνει το παραμικρό. Ναι. Γι' αυτό υπογράφω. Ναι. Στο ΟΑΚΑ δεν θα γίνει το παραμικρό. Έξω από το ΟΑΚΑ. Αυτό είναι ο Θεός να μας φυλάει. Τι να σε φυλάει ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει. Άμα δεν έχεις κράτος και γιατρό και λεφτά, λες να με φυλάει ο Θεός. Εκεί επικαλείσαι το Θεό. Αυτό ναι. λέω εγώ. Ναι, και εγώ αυτό συμπληρώνω. Μπράβο, Ραπτόπουλε. Ναι. Με εξέπληξε με τη θέση σου για τα περιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Ένα παιδί θέλει αγάπη και το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι αν θα πει κάποιον μπαμπά ή μαμά. Ναι. Αυτά που λες, ρε Γρηγόρη, για το ποιος θα είναι ο μπαμπάς και η μαμά, τα λένε κάτι γρές, οι ομοφοβικοί, κλόουν, τύπου τσάρτα που όσο μεγάλος παίκτης ήταν, τόσο γελίπη τελευταία. Τις απόψεις του ρε παιδιά, ο Τσάρτας. Με ρατσιστικές του τοποθετήσεις. Εντάξει, ο Τσάρτας. Όσο είμαστε σεξουαλικά στερημένος λαός με τέτοιες απόψεις, τόσο θα μας πηδάνε οι κυβερνήσεις. Μη. Καταρχήν, σέβομαι πάρα πολύ τις πολιτικές του τοποθετήσεις και το ανοιχτό σου μυαλό. Δεύτερον. Μπορώ να έχω τη γνώμη μου και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε. Τον απαντάς τώρα εσύ. Φυσικά. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω ότι δεν το θεωρώ
νορμάλ να υιοθετεί ένα ομόφυλο ζευγάρι. Είναι οι παιδιά, οι απόψεις είναι σεβαστές από όλους. Δεν σε κατηγορώ εσύ αν πιστεύεις ότι πρέπει. Ο Γρηγόρης δεν το θεωρεί νορμάλ αυτό και καλά κάνει. 100 νοματέοι σε ένα μοναστήρι που είναι άντρες όλοι μαζί το θεωρεί νορμάλ. Εντάξει, ούτε εγώ το θεωρώ νορμάλ αυτό να έχεις υπόψη σου. Δηλαδή να έρθει ο γιος σου αύριο 19 χρονών και να σου πει αντί αν το δεις με καμιά γκομενάρα στο απέναντι πεζοδρόμιο με κάνα ποδάρι ένα μέτρο, να πει μπαμπά θέλω να μονάσω. Θα μας κεράσεις ρε στο καφενείο. Όχι. Δεν θα μας κεράσεις το καφενείο. Γιατί ρε δεν θα μας κεράσεις το καφενείο. Ευθύμη. Γιατί είμαι Ταλιμπάν. Ναι, τελείωσε. Δεν θα μας κεράσεις το καφενείο, κύριος Κόκκινος. Ρα πόσα αξίζει και πόσες παοξίδες έχει η Κατερίνη, παρακαλώ να διαβαστεί. Νομίζω ότι οι παοξίδες και οι αεξίδες είναι ο νούμερο 1 και ο νούμερο 2, να είναι στα ίδια επίπεδα. Πολύ πίσω ο Ολυμπιακός, ο Άρης και οι υπόλοιπες ομάδες. Η ΑΕΚ και φυσικά ο ΠΑΟΚ σαν Βόρεια Ελλάδα είναι και η Βέρεια έχει πολύ. Το γήπεδο της Λάρισας και του Ηρακλή δεν πληρώνει τις προϋποθέσεις για το τελικό του κυπέλου. Βεβαίως. Μεγάλη μέρα αύριο ξεωρώνει ρε δίδυμο. 21 Απριλίου 1951 χρόνια η Ελλάς Ανέστη. Δόξα και τιμή, βάλει ένα τραγούδι. Το δεν κατάλαβα, ρε Γρηγόρη, τι είναι αυτό. Ξέρω. Μεγάλη μέρα αύριο ξεωρώνει ρε δίδυμο. Τι είναι αύριο. 21 Απριλίου. Και τι έγινε 21 Απριλίου. Οι φασίστες γιορτάζουν την επέτειο της δικτατορίας. Οι φασίστες. Ναι. Μάλιστα. 21 Απριλίου 1963, πριν 59 χρόνια, η Ελλάδα ανέστη. Δόξα και τιμή, βάλει ένα τραγούδι, το λένε οι Πετροκέρδικες. Οι Πετροπέρδικες. Ποιες Πετροκέρδικες. Πετροπέρδικες. Δεν υπάρχει πουλικέρδικες. Μπράβο, ρα που είσαι ανεκτόμυανος και λες το σωστό. Ότι οι Πετροκέρδικες, ρε. Το αυτονόητο. Εσύ, Γρηγόρη, που έμαθες να ακούς. Πού έμαθες. Ντάζρε Βλάχο. Ντάζ. Εντάξει, παίρνουμε βλάχο, ρε φίλε. Παιδιά, στη μουσική μην τον κολλάτε τον κόκκινο. Μην τον κολλάτε. Έχω δει να παίζει σε μαγαζιά δεξιά και αριστερά πριν πιάσουμε τα μικρόφωνα και εξεπλάγιν. Είχα μικρόφωνο και τότε, δεν σταγωγεί. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν είχε μικρόφωνο. Δεν ήσουν τόσο πασίγνωστο να πούμε που είσαι τώρα, α πούμε, κτλ. Δεν έχει τη δημοτικότητα. Με τα παιδιά τι κάναμε στον Αντένα, τα ξέχασε. Στον Αντένα τι. Ποια ήταν τα παιδιά. Πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Με το Σωτήρι, τον Βακάρο και του υπόλοιπου. Δηλαδή ο Βακάρο τότε, άμα προχωρούσε στην πόλη, τον γνωρίζανε. Πλάκα μου κάνει. Λόγω χειλών, ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Στον ξανά τον Βακάρο. Να είσαι δίκαιο. Είσαι... Σα ξέρω στον Αντένα. Ναι, μην αποδομήσει την επιτυχία κανένα. Όποτε και αν την έκανε, ό,τι ναι, και αν έκανε. Εντάξει, δεν λέω. Είπα ότι ήσουν τρομερό πάνω στα μουσικά δρόμενα. Δεν είπα ότι δεν ήσουν. Εντάξει, εγώ δεν το δέκεται. Και άμα δεν το δέκεται, δικαίωμά του. Τι κάνουμε να τσακωθούν. Θα μαλώσουμε τώρα τι. Καλησπέρα, ο Τίγρη είναι σφιχτό μέχρι να γίνει το γήπεδο για να μπορεί ο οργανισμό ΑΕΚ να κάνει έσοδα από όλα. Αυτό που λέγεται Αγία Σοφία, όταν είσαι στο ενίκιο τόσα χρόνια, δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Όλα πάνε βάσει σχεδίου. Το σίγουρο είναι ότι κάνει τρομερό κουμάντο στα οικονομικά ο Τίγρης. Εγώ δεν δέχομαι ότι χρειάστηκε να βάλει ούτε ένα ευρώ μέχρι τώρα. Είναι η γνώμη μου, ο Φαλακρός το λέει ότι είναι Σκρούτζ. Μεγάλο τσιγκουναρά είναι. Αλλά είναι και μεγάλο παράγοντα. Είναι μεγάλο γύρο. Ευθύμη, βγει στον αέρα με επιχειρήματα τι να δούμε αν εγώ είμαι Ταλιμπάν. Ή αν είμαι λογικό στα επιχειρήματα για την υιοθεσία. Χριστιανοταλιμπάν είσαι λίγο. Πώς είμαι Χριστιανοταλιμπάν. Είσαι λίγο Χριστιανοταλιμπάν, πρέπει να το αποβάλει αυτό. Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα δω δύο ομοφυλόφιλου και θα του βρίσκω, θα του κυνηγήσω, δικαίωμά του. Ή θα δω δύο κοπέλε, δικαίωμά του. Δύο κοπέλε αρέσουν κιόλα, γιατί βλέπω ότι βλέπει και στην τηλεόραση. Μπορούμε να μιλάμε σοβαρά. Γιατί ασόβαρα. Δεν με ενδιαφέρει αν δύο άντρε θέλουν να μένουν μεταξύ του, να έχουν οικογένεια. Κόκκινε μου, άκουσα. Τη αρέσει. Και μπορεί να είναι πολύ πιο υγιή η οικογένεια από οποιαδήποτε άλλη. Η ομοφιλοφιλία σου αρέσει εφόσον βλέπει τον υπολογιστή δύο γυναίκε να κάνουν χάδια μία στην άλλη. Δεν τα βλέπει. Έχει απόδειξη αυτό που λε. Αφού πόσε χρόνια εδώ πέρα. Δεν έχει απόδειξη. Δεν έχω απόδειξη. Μπλακίε λε. Μάλιστα. Για άλλη μια φορά βλακίε. Καλά, δεν έβλεπε. Έχουμε πρωτάθλημα. Κακό είναι, ρε. Εμένα μου αρέσει. Μη ρεύεσαι. Έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε πρωτάθλημα. Δεν ρεύτηκα. Τι έκανε. Λόξιγκα ήταν. Λόξιγκα ήταν. Ναι. Κασί τον κρουκ. Είναι Λόξιγκα. Λόξιγκα ήταν. Μάλιστα. Και αυτή η βρώμα που βγήκε από το Λόξιγκα βγήκε. Μα τι έφαγε, ρε Παστορπαδόπιτα, έφαγε. Τι έφαγε. Ο ρωτάω τι έφαγε. Βγάζει και το γυαλί σου, λέει. Μην σπάσει το γυαλί. Τα μπλε γυαλιά που σε έκανα και δώρο Γιάννου στα μάτια τι έγιναν. Μητάσπασε η Ευγενία. Η Ευγενία. Σηκώθηκε το πουλάκι μου μια μέρα, χράτσε τα γυαλιά. Κατά λάθος έγινε. Εντάξει, κάτω εγώ τα είχα πετάξει. Εγώ αυτό. Αυτό το πράγμα με τις γυναίκες και τη ζημιά δεν μπορώ να το καταλάβω. Σπάει κάτι, χάλαει κάτι, φωνές, τι στεναχωριές. Ένα πράγμα, θα πάω πάρουμε άλλο. Ένα πράγμα, τι θέλω. Ενώ ένα άμα την κάνει εκείνη τη ζημιά δεν λέει τίποτα, ε. Ποτέ. Ποτέ. Πόλες οι γυναίκες. Λες. Απίστευτο. Ενώ εσύ άμα κάνει ζημιά. Τι ζημιά μπορεί να κάνει ένας Γρηγόρης Κόκκινος στο σπίτι, για παράδειγμα. Ένας άντρας στο σπίτι. Οτιδήποτε, να σου πέσει ένα πιάτο, ένα ποτήρι. Ναι. Και εσύ τι ανακατέφερε, αφού σε πέφτουνε. Μην κάνει τίποτα. Όχι, δεν με πέφτουνε. Βάζει ρε παιδί μου να πιει. Λίγο ουίσκι. Κρασί. Λοιπόν. Όχι, πάει το κρασί, γύθηκε κάτω. Κάνει το λάθο, βάζει λίγο παραπάνω. Ναι. Πέφτει λίγο μετά, ξέρει στον οροχήτη. Ναι. Πρόσεχε! Τι έγινε, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα.
Βλέπει τη γυναίκα, βάζει τη χύτρα να ψήσει, να φτιάξει κάτι. Φεύγουν τα νερά, γίνεται χάλια η κουζίνα. Τι έγινε, πουλάκι μου? Εντάξει, μωρέ, σιγά. Όντως, λέω σιγά. Ναι. Βάζει λίγο την τηλεόραση να δει κανένα μάτς. Ναι. Δυναμώνω λίγο τη φωνή. Χαμήλωσε! Ρε κορίτσι μου, μπάλα βλέπω. Τι να, να βάλω ακουστικά, κάτσε να το γουστάρω. Εμένα που με είπαν ότι λέρωσα με τρίχες στο σπίτι. Τι είπανε? Λέρωσα με τρίχες. Η γυναίκα σου λέρωσε. Η κόρη μου λέει τι τρίχες αυτές πιανού. Πλάκα μου κάνεις. Από την πλάτη σου λέει. Δεν την πείραξε η Μίνη. Ναι. Και την πείραξε. Η Μίνη δεν έχει τρίχα. Δεν είναι πέφτει. Όχι, ρε παιδί μου, αν τι πιο ανθρώπινα. Τι πιο άκου, τι βλακία είπα το. Ναι. Τι πιο σκυλίσιο, ρε. Άκου βλάκα, τι είπα. Τι πιο σκυλίσιο. Τι πιο ανθρώπινα. Από το ένα σκύλι να χάνει τρίχες. Ναι, ρε, ανθρώπινα είναι. Λοιπόν, τι πιο φυσιολογικό. Λοιπόν, κάνα παρατήρηση εσένα που σε έχουν εγκαταλείψει όλες τους τρίχες. Εκτός από τις πλάτες που τις ξυρίζω μια φορά το μήνα. Ναι, ρε, όχι, λέω. Αυτές δεν μπορούν να σε δουν, γι' αυτό. Γι' αυτό δεν. Οι άλλες με βλέπανε. Οι άλλες με βλέπανε. Το καραγκιός είναι. Και είναι. Βρήκανε, ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Έχουν τρόπους να γκρινιάζουν. Όλες. Δεν υπάρχει. Θες να γελάσεις με τη Μίνη κάτι. Περίμενε. Υπάρχει περίπτωση να μην γκρινιάσει μια γυναίκα. Δεν ασχολούμαι. Όχι, γενικά. Δεν τσακώνουμε. Δεν τις κακίζουμε. Η φύση τους είναι. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, καφετέρια. Με τη Μίνη. Με τη Μίνη. Αγκαλιά εγώ με τη Μίνη. Πρόσεξε. Είναι 2,45 βρωμόσκυλα του κερατά. Εκεί απέναντι σε ένα αυτό. Κάθομαι εγώ με τη Μίνη. Εξαιρετική ποιότητα. Κάθομαι εγώ δίπλα. Τι θες, κοριτσάκι μου, λέει τη Μίνη, αυτό κτλ. Θες νεράκι αυτό κτλ. Φέρε λέω ένα πλαστικό για τη Μίνη εδώ κτλ. Έρχεται και μου λέει ο άλλος. Το αυτές τα δύο μέτρα. Λέει, κύριε, λέει, τα σκυλιά απαγορεύονται. Και του λέω, αυτή είσαι δύο, πώς μπήκαν, λέω μέσα. Δεν ξέρω, λέει, τι να σας πω. Αυτές γιατί τις έβαλες μέσα? Και γυρίζει μια, κοιτάει. Λέω, τα σκυλιά, λέω, δεν είπες, απαγορεύονται. Και τα μούτρα, λέω. Αυτό τη σκυλομούρα, λέω, την έβαλες μέσα. Πολύ χοντρό κι εσύ. Χοντράνθρωπε. Πολύ χοντρό. Βοηδάνθρωπε, βοηθόμενο. Τι είπες? Έχω πει χειρότερα. Γρηγόρη, είπες κάτι για φασίστες, δηλαδή τώρα έχουμε δημοκρατία. Χειρότερο από καθεστώς έχουμε. Αυτούς όμως δεν του λες φασίστες. Γιατί είναι εκλεγμένοι, πες το. Ως φιωκάμπτες. Όχι. Αλλά λέω βλάκα εμένα. Εσένα. Εμένα. Μεταφορικά το λες. Όχι, κυριολεκτικά. Που δεν μπόρεσα να πείσω εσένα ή κάποιο άλλο να μην του ψηφίσουν. Και τι να ψηφίσουν, κάτι δεν έπρεπε να ψηφίσουν. Δεν μπορώ να σε κατευθύνω. Ναι, δεν έχω δικαίωμα. Για να πάρουν, τι θα έκανε. Γιατί έχω την υποψία ότι ό,τι και να σου πω το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Μπράβο, Γρηγόρη, συγχαρητήρια. Πάει. Δυστυχώς. Λυπάμαι που το λέω. Κοίτα ρε που τα ξέρει και τα λέει μαζί με μένα τα ίδια πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα σήμερα μαζί σου. Είμαστε δηλαδή. Δεν μπορώ να σου το πω. Δηλαδή στεναχωριέμαι που συμφωνούμε. Πάμε σε διάλειμμα γιατί θα φάει πολύ ξύλο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι ψάχνεις μια ανανέωση, σε βλέπω. Με πάνω από 200 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη από μόνο 19,99, μήπως ήρθε η ώρα για ένα ταξιδάκι? Κάνε κράτηση τώρα στο ryanair.com ή μέσω του app. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Ναύλη απλής μετάβασης. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Περισσότερα στο ryanair.com. goldmall.gr. Απολαύστε σήμερα γεύμα ή δείπνο 2 ατόμων μόλις με 10 ευρώ στο ιστορικό εστιατόριο Κρεονίδης στο Μπαλκόνι στην Άνω Πόλη για μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr. Για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ, με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Αδερφέ, φουλάρε το. Ποιος είσαι, ρε φουλαράκο? Ο Νάσης. Δεν χρειάζεται να είμαι ο Νάσης για να φουλάρω το αυτοκίνητο. Έβαλα υγραέριο κίνηση στην Γκάστε Οδούρου και κάνω τα ίδια χιλιόμετρα με τα μισά χρήματα. Υγραέριο κίνηση Γκάστε Οδούρου. Γιαννιτσόν 181, πίσω από τα Κτέλ Μακεδονίας. Κορυφαία συστήματα Ζάβολη. Γραπτή εγγύηση 2 ετών. Τώρα από 499 ευρώ. Ενημερώσου στο togas.gr ή στο 2310-523131. Είμαστε η εταιρεία Κρέατα Χατζιαγόρου, μια οικογενειακή επιχείρηση με πρότυπες εγκαταστάσεις στην Κρητιά Θεσσαλονίκης ήδη 40 χρόνια στο χώρο. Στα καταστήματά μας, ο καταναλωτής ξέρει τι παίρνει. Κάθε προϊόν έχει επάνω την μέρα εξφαγής, όπως και το κτηνοτρόφο. Προτείνουμε έτοιμες λύσεις με συνταγές που οι ρίζες τους βρίσκονται χρόνια πίσω. Σουτζουκάκι όπως παλιά, κεμπάπ από Ανατολή, μπιφτέκι Θεσσαλονίκης και φταίδες με φρέσκο δυόσμου. Κρέατα Χατζιαγόρου. Στο Καπάνι Βλάλη 35, στον Εύωσμο Εθνικής Αντιστάσεως 31 και στην Εφροσύνης 24. Κρέατα Χατζιαγόρου. Υπόθεση οικογενειακή. Έλα φιλέ, θέλω χάρη.
Θα με πετάξει στο αεροδρόμιο. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Έχουμε τη λύση. Apollo Airport Parking. Άμεση εξυπηρέτηση, μοναδικές προσφορές. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-47-4041. Apollo για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο. Apollo για ενοικίαση αυτοκινήτου. Apollo και ξένιασες. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Τέλεια θερμοκρασία και εξασφαλισμένη οικονομία. Άλλος ένας γρίφος που έλυσε η Tetralux. Πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσωψης για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων και ενεργειακά χρώματα. Με ένα απλό βάψιμο εξαφανίστε τη μούχλα και εξοικονομήστε ενέργεια. Χρώματα Tetralux. Για ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Τα προϊόντα Tetralux θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στα Tetralux Stores. Tetralux. Εμείς με χρώμα λύνουμε τους γρίφους. Έκθεση αυτοκινήτου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 27, 28 και 29 Απριλίου. Θεσσαλονίκη Tuning Show. Τρεις μέρες φωτιά με πανίσχυρα αυτοκίνητα, πολύ θέαμα και ατελείωτη διασκέδαση στο απόλυτο car event. Ζήστο. Χορηγός Καούιλ. Έχουν τη δύναμη να καταργούν τα σύνορα με τη μουσική τους και θα μας το αποδείξουν για ακόμη μια φορά στο Θέατρο Βεργίνα. Ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης παρουσιάζουν ένα μουσικό πρόγραμμα με τα πιο απρόσμενα παντρέματα Ανατολής και Δύσης. Δίχως σύνορα. Μόνο για 5 εμφανίσεις. 20, 21, 27, 28 και 29 Απριλίου. Μαζί τους η αρμένικης καταγωγής Λιβανέζα Σαρίνα Κρός και μια εξαίρετη ομάδα μουσικών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος στο καζίνο είναι προαιρετική και δεν απαιτείται εισιτήριο. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Δύο ώρες τη μέρα δουλεύει, μισή ώρα είναι διαφημίσεις. Άλλο ένα τέταρτο της λέει αυτός, μία ώρα και ένα τέταρτο. Ξεκινάει η εκπομπή με μουσική άλλα 10 λεπτά. Πάμε στον κόσμο, ρε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, FM, πάω και εκεί. Κλάψα FM εδώ, ναι. Κλάψα FM, μάλιστα. Τι θα γίνει, ρε, μπούζα με σένα, ρε. Ναι. Ρε, αυτό το κλάμα σου, ρε, παιδί μου, ρε. Σέρνονται στο πάτωμα, ρε, φτάνει. Εντάξει, ρε. Ρόλος είναι αυτός, τι θα θες να κάνω. Ακού να δεις, ρε. Ναι. Έχει τώρα να πούμε, τι να πω δηλαδή να πούμε, όλοι μαζί κλαίνε, ρε, βγαίνουν στα ράδια, μας κλέβουνε, μας κάνουνε, ναι. Μας δείχνουνε. Ναι.
Βγαίνει και λέει για τον Μελισανίδη, ποιος ο Μπούζας. Και τι λέει. Τι λέει. Λέει, ο Μπούζας λέει, μας κοροϊδεύει να γίνει το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Ναι. Στη Λάρισα, ναι, να γίνει στο Βόλο, να γίνει, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, να γίνει όπως θέλει. Ναι. 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 Τι θέτε, ρε. Τι θέτε. Τι τελικά. Ναι. Έτσι σας λένε όχι, αλλιώς σας λένε όχι. Πάντα κλαίτε. Ναι, τι θέτε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, και κοίταξε να δεις. Ναι. Λέτε για τα γενέθλια, δεν λέτε. Ποια γενέθλια. Του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν γιορτάζω τα γενέθλια τα δικά μου, του ΠΑΟΚ δεν γιορτάζω. Άκου να δεις. Ναι. Ποια γενέθλια λέει. Μαζί με τη Χούντα γιορτάζουν, ρε. Με τη Χούντα, α ναι, 21 Απριλίου. Ναι, 21 Απριλίου. Ναι. Λοιπόν, άσε κοινό. Σύμπτωσης, εντάξει. Σύμπτωσης, ναι, βέβαια. Και το άλλο δεν το λέτε. Ποιο. Ότι σας απορρόφησε η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Αυτά παλιά είναι τώρα, τι τα ψάχνεις. Τι θα πει παλιά, ρε, και καινούργια, ρε. Τα ψάχνεις τώρα το αυτά. Πέταλο, το πέταλο, το πέταλο, το τετράφυλλο. Ναι. Δεν τα λέτε αυτά κότες. Έλα μωρέ που δεν τα λέμε τώρα. Τι δεν τα λέτε, αυτοί είναι. Τους απορρόβησε η ΑΕΚ τα χρώματα, τα ρε, κίτρινο μαύρο. Ναι. Επειδή να πούμε, είχε ιστορία και ο Άρης και η ΑΕΚ. Ναι. Το κάνανε μαύρο άσπρο αυτοί. Ναι. Οι φιλές πλαχνοί. Ναι, ναι. Με αυτό να το, με το Παπαστρούμφ. Ο Παπαστρούμφ. Ναι, κατάλαβες. Και δεν λέτε να πούμε ότι είσαι πιο, να μην πω τώρα, η ομάδα της Βόρειο Ελλάδος. Ολυμπιακός μπε και κλαίτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έλα πως κάνεις έτσι, κλείσε. Και αυτό θα βγαίνετε. Άστα ρε, εντάξει, κόβεσαι. Πάλι φωνάζει. Πάλι φωνάζει ο Γουρσούζης. Λοιπόν, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης. Μπορείτε να κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα λεπτό και θα πάρετε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε στο www.listopart.gr βρίσκεται οποιοδήποτε ανταλλακτικό χρειάζεται και να μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές είναι με 150 ευρώ. Ναι. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Ο Αλέξανδρος. Ποιος είναι αυτός ο Αγιανός, είναι Ερακλειδέας. Ερακλειδέας. Είναι ένα Ερακλειδέας. Ερακλειδέας, να τον πω ότι το 80 όταν και μας κερδίσατε στον ημιτελικό, ναι, βγάλατε κηδείες του ΠΑΟΚ, θα θυμάστε και κηδιόχαρτα. Πάντα γινόταν. Πούλου έμενα τότε στη Φιλίππου. Πάντα γινόταν αυτά. Ναι. Πάντα γινόταν. Ναι. Του ΠΑΟΚ άρχισε τέτοιο. Θέλω να πω τον κύριο Ερακλειδέα όμως, ναι, ότι εγώ τον αγαπώ τον Ερακλή, γιατί έβγαλε μεγάλωσα την Παναγή Κοφίδη, Καραΐσκο, έβγαλε βγάλει πολλά κορμιά. Ναι. Και θέλω να πω επίσης, στον τελικό, εγώ θα το δω τον τελικό, ναι, χόρτασα τα κύπελα. Ναι, εγώ ναι, θέλω χορτασμένος, πολλά κύπελα πήρες βέβαια. Και ξαναφοριούνται οι Αγιανοί και οι Ρακλειδείς και οι Παναθηναϊκοί και όλο το ΠΟΚ, έχει αντίον του ΠΑΟΚ. Ναι. Λευτεριά στα δύο άτομα, τους ερωτικούς. Θα πάω να τους ελευθερώσεις τώρα. Θα φορέσει τον μπουφάν μου και θα πάω να τον βρει. Επόμενη γραμμή. Θα πάει με τον μπουφάν μου και θα τους ελευθερώσει αυτός. Φιλέλληνας είναι, ναι, βέβαια. Είναι πατριώτης μεγάλος. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλά είστε. Καλά είμαστε. Κύριε Γρηγοριάδη. Άντε πάλι. Ναι. Αυτή είναι εδώ την κορυφαία αθλητική εκπομπή της Ελλάδος. Ναι. Και όχι μόνο αθλητική. Την εκπομπή της Κακομήρας 2-4. Καθημερινά είτε θέλετε είτε όχι. Ναι. Θα ακούτε 3 λεπτά. ΑΕΚ! 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 Όσο πιο δυνατά μπορώ. Για να καταλάβετε και να συνειδητοποιήσετε ότι εμείς σεβόμαστε. Ναι. Εσείς δεν έχετε θέμα με τον Ολυμπιακό προσωπικό. Έχετε με όποιον είναι πρώτος. Αυτό αποδεικνύεται. Επανάληψη του αγώνα από το 89 και μετά με το σκορ 1-0. Ναι. Να επιβληθεί στο ΠΑΟ η ανώτατη ποινή για εισβολή και απειλή αξιωματούχου. Δηλαδή υποβιβασμός. Μάλιστα. Και η ΑΕΚ να πάει μείον 10 γιατί θεωρείται υπεύθυνο. Συμφωνείτε κύριε Γρηγοριάδη. Ή μήπως θέλετε το περίστροπο να το κάνετε νεροπίστολο. Νεροπίστολο. Ξέρω εγώ. Εδώ έχετε ξεχάσει όλοι τον λόγο που διακόπηκε ο αγώνας. Και ζητάτε δικαίωση του ΠΑΟΚ. Τι παίρνετε ρε, τι πίνετε ρε. Τι πίνετε και δεν μας δίνετε και εμάς. Μας έχετε σκάσει τα πνευμόνια ρε. Σιγά θα χρωστουνιστεί ο λαιμός σου φίλε μη. Άσε τώρα τον αιμό μου, δεν έχει ανάγκη ο λαιμός με εμένα. Τη σπλήνα μου έχει φουσκώσει ρε. Τι πράγμα είναι αυτό με εσάς ρε.
Δεν είσαι καλά, δηλαδή ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα ακόμα και μετά την εισβολή μέσα στο γήπεδο. Κανένας δεν σχολιάζει το ότι μπήκε μέσα στο γήπεδο ο μεγαλομέτωχος της ομάδος με τον τρόπο που μπήκε και με αυτό που κρατούσε, το κρατούσε. Και όλοι εστιάσαν στο τι έκανε ο Λιβερόπουλος, ο Δημητριάδης, ο Λισάνδρου, οι οποίοι στην ουσία τι κάναν. Διαφυλάξαν το συμφέρον της ομάδας τους. Τι διαφορετικό κάναν. Αντωνιάδη, έτσι εδώ σε καμιά εβδομάδα που μου λύθηκε η απορία γιατί έλεγες πάω και πέμα αδερφέ. Τα φιλιά μου εκεί στο Μόναχο. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Πιο χαμερή μέρα δεν υπάρχει, κόκκινε πέστ. Τι είναι αυτό το πράγμα αύριο. Αυτός πιστεύει ότι είναι πιο χαμερή μέρα. Τι είναι αύριο. 21 Απριλίου, συγγνώμη. Λοιπόν, ναι. Έχει κάθε δικαίωμα ο ένας να γιορτάζει και άλλο να την αποκαλύψει χαμερή. Παρακαλώ. Εμείς συμφέρον είχαμε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Είχαμε κανένα συμφέρον. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εμείς τι είμαστε τώρα. Με ποιο είμαστε. Να την συγχαινόμαστε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εσύ τι κάνεις αύριο. Γιορτάζεις ή βρίζεις. Δεν γιορτάζω. Βρίζεις. Δεν γιορτάζω. Βρίζεις ή δεν γιορτάζω. Δεν γιορτάζω. Αλλά δεν βρίζεις. Καλά τα έχεις και με τους μέγε με τους δεν. Όχι, όχι, δεν βρίζεις. Καλημέρα, ναι. Εγώ. Ναι, κύριε, εσείς. Χαιρετώ τους μέτρ του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Έχω 1,5 λεπτό. Τρία. Λοιπόν. Μήνυμα προς μία και μόνο κατεύθυνση. Χωρίς χρέωση. Χωρίς να με διακόψετε. Όχι, ξέρω, εντάξει, δεν μιλάμε. Θα τελειώσω. Ναι. Το βράδυ της Τετάρτης στο ΆΚΑ, από την ομάδα περιφρούρησης Original, εντοπίστηκαν 20 περίεργα άτομα. 10. Συγγνώμη. Εντάξει. Τώρα για ποιο μάτς μιλάς, για ποιο μάτς. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λάρισα. Βρέθηκαν 10 περίεργοι με ολοκένουργια κασκόλ. Κόκκινη παρά μην με διακόψει, παρακαλώ, θα τελειώσω και θα. Καλά, εντάξει. Οπότε. Οδηγήθηκαν έξω. Εκεί τα άτομα αυτά μιλούσαν ρώσικα. Ωραία, τα ξέρετε το πράγμα. Η προειδοποίηση είναι λοιπόν ότι όποιος θέλει να κάνει το απονοημένο βήμα, ειδού ροδός, ειδού επιτοπίδημα. Ναι. Τώρα δεν θα έχει φωτογράφηση, απλά θα έχει εξαήλωση. Σουλτάν Μενεμέτ έπεσε. Ορίστε. Έπεσε Σουλτάν Μενεμέτ. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε κόσμοι άνθρωποι, δεν ναι. Είμαστε κανένα. Ναι, αφού τους έβγαλε το παλαιστικό έξω τώρα. Ναι, ωραία. Τα παιδιά μπορούσαν να κάνουν και παραπάνω πράγματα. Δεν θέλουμε να εκτροχιαστούν τα πράγματα. Ξέρετε ότι και με το διάλογο, αυτοί που θέλουν να το πιάσουν το μήνυμα το πιάνουν. Εγώ λέω ότι όποιος θέλει να κάνει απονοημένα βήματα θα κάνει. Ναι. Αυτό είναι. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, όχι, κατανοητά. Το καταλάβαμε. Αυτό που λέει, να σε πω κάτι. Μάλιστα. Την έχεις χαρακτηρίσει σκληρή σκύλα την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Σκύλα που δεν πεθαίνει. Ωραία. Στη σύγκριση των δύο αυτών ομάδων και για τον τελικό που κρίνεται, εγώ θα χαρακτηρίσω τον ΠΑΟΚ κακομαθημένο κουτάδι. Κουτάδι. Ω, ντροπή. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Ω. Ναι. Έλα, παλικάρια. Μάλιστα. Ω. Το δεύτερο αντάμωμα πλησιάζει. Ναι. Των δύο πολιτιστικών συλλόγων Κωνσταντινούπολεως. Στο στάδιο ΟΑΚΑ 12 Μαΐου. Καλή διασκέδαση εύχομαι σε όλους. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Πότε θα βγει αυτή η απόφαση, ρε φίλε με την ΑΕΚ? Από τις 10 Μαρτίου έχει το μάτι. Όσο λέει, πιο αργά βγει. Γιατί θα κάνει, λέει, φιέστα πρωταθλήματος, λέει, ετοιμάζουμε. Δεν μπορεί να κάνει φιέστα. Μα έτσι είπαν, λέει, ετοιμάζουμε φιέστα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Και η Βουγιουκλάκη στο έργο παντρευόταν και την ημέρα του γάμου πήρανε στον πόλεμο τον άντρα της, να πούμε. Έχω ένα φίλο στην Αλβανία, είπε, λέει, να πάμε να κάνουμε το τελικό στα Τύρανα. Πολύ ευχαρίστως, γιατί όχι. Α, μόνο. Ωραία. Μόνο που αν γίνω τελικό στα Τύρανα, 80-20 στην Κερκίδα θα πάω οξύδες. Να έχεις υπόψη σου. Έκλεισες, δεν το πιάσες. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ακούτε. Ακούμε, ναι. Ο Αλέξανδρος είναι πάλι. Λοιπόν, ο τελικός θα γίνει στη Ρωσία, στο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ, καλύτερα. Γεια σου, Αλέξανδρε, μην βγαίνετε δύο φορές. Το μπουφά να φέρεις. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ρε. Έλα. Εγκονέ. Ναι, εσύ είσαι. Τι έγινε, έτσι, από Τύρανα. Γεια σου, φίλε, από τα Τύρανα. Άμα είναι να γίνει το τελικό στα Τύρανα, να το διοργανώσω εγώ, ε. Να το διοργανώσεις εσύ, φίλε. Όλα ωραία θα τα κάνουμε. Μια χαρά. Είμαστε εκεί πρώτοι. Να στείλω χαιρετίσματα στη Στεφανία. Η Στεφανία ποια είναι? Βρήκα, είναι μια κοπέλα. Που γνώρισα στον επιτάφιο. Στον επιτάφιο γνωριμίες έκανες και εσύ. Μάλιστα. Ναι, ναι. Στεφανία τι, με μήνυ πήγε στον επιτάφιο? Όχι, δεν πήγε με μήνυ, με παντελόνι πήγε. Εσύ τι είσαι, Αλβανός, Χριστιανός, Ορθόδοξος? Ναι, Χριστιανός είμαι. Μάλιστα.
Καθολικό είναι το όνομά μου. Καθολικό είναι το όνομά σου. Ναι. Καλά, ο Χριστός το συμπεριλαμβάνει όλους. Πελατεία είναι και καθολική και ορθόδοξη. Α, ναι. Μπράβο, καλά τα λες. Τέλος πάντων. Ωραία. Εσύ, αυτό που να σε ρωτήσω και τον Γκριγκόρη, αν είσαι Ολυμπιακός όπως είμαι εγώ, ναι. Ποιον θα ήθελες να πάρει πρωτάθλημα? Ανάλογα πού θα έμενα. Όχι. Αν έμενα από τη Λάρισα και κάτω, θα ήθελα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αν ήμουν από τη Λάρισα και πάνω, θα ήθελα να το πάρει η ΑΕΚ. Ωραία, να σε απαντήσω εγώ. Ναι, να απαντήσω. Εσύ που μένεις. Εγώ Αθήνα μένω. Εσύ ποιος θες να το πάρει? Κοίταξε, εγώ θέλω να το πάρει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Και θα σε πω γιατί. Ναι, το γιατί να με πεις, γιατί δεν το. Δεν με κάθεται καλά στο λαό. Κοίτα, άκου, θα σε πω γιατί. Γιατί. Και καλά κάνει και το Ολυμπιακό επίσημα, δηλαδή πιο πολύ με ΑΕΚ είναι. Ναι. Αλλά έχει σκέψη γιατί σε λέει. Η ΑΕΚ το καλοκαίρι θα χάσει 2-3 παίκτες. Έχει ιδανικούς, έχει τέτοια. Μάλιστα. Ο Χιμένεθ το συμβόλαιο τελειώνει, ναι, το καλοκαίρι. Ναι, μπορεί, ναι, να φύγει. Ναι. Άρα η ομάδα δεν θα είναι ίδια. Ναι. Επίσης, Champions League. Ναι. Ποιος έχει πιο πολλές πιθανότητες να μπει ο ομίλους? Η ΑΕΚ είναι αδύναμη. Άρα ο Ολυμπιακός που θα βγει δεύτερο, γιατί το ΠΑΟΚ θα χάσει τον Παναθηναϊκό. Δεν θα βγει δεύτερος Ολυμπιακός. Θα πάρει όλο το market pool ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Market ενώ pool, ο ΠΑΟΚ έχει πιο πολλές πιθανότητες. Με τον νόμο των πιθανότητων. Δεν μου λες, φίλε μου. Ναι. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Απόλλωνος Μυρίνης? Θα κερδίσει. Τι, όλα τα μάτσα τα πάρει. Όλα εύκολα είναι τώρα. Εύκολο είναι. Ναι, όλα θα τα πάρει. Πάρε με τη Δευτέρα ένα τηλέφωνο, τα δεν κερδίσει. Εντάξει, τα πάρω. Εντάξει. Πάει. Εσύ τι λες, κόκκινη? Εγώ θα λέξει χ αυτό. Χίλες. Εντάξει, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς σας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Καλά, καλά, εσείς τι? Πλέον οι ξένοι τουρίστες θα έχουν δύο λόγους για να έρχονται στην Ελλάδα να χαίρονται. Ένα θα είναι το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης και ένα θα είναι να ακούνε το γραφικό των Αντωνιάδη. Δύο γραφικοί υπάρχουν πλέον, να φανταστώ, έτσι. Φίλε. Κάνει αηδία κατάσταση, ρε παιδί. Πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Άστονα. Ωραία. Πώς άστονα, ρε φίλε, κάθε λάδι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε. Θα πάω εκεί. Εκεί να κάνουμε, ρε φίλε, τι κάνουμε. Είμαστε πάω κραδιόφωνο. Να ρωτήσω κάτι λίγο. Να του δίνουμε δηλαδή. Τι ομάδα είναι? Πώς? Ο Αντωνιάδης τι ομάδα είναι? Ηρακλειδεύς. Αυτό το ξέρει, γιατί μόνο για τον πάω που μιλάει, ρε παιδιά. Σωστό και αυτό. Το ξέρει και αυτό. Αυτό που να σε ρωτήσω κάτι. Τον Γρηγόρη τον κολλάει και τον ρωτά για να τον ξέρει κανένα παίκτη την Ηρακλείο Αντωνιάδης. Αύριο θα το ρωτήσω, παρακαλώ, πότε πάρει, τη Δευτέρα. Την Εντεκάδα. Εντάξει, θα το ρωτήσω, φίλε. Θα το ρωτήσω. Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο τώρα να σε. Αυτό που λέει, για τις απόψεις σου για το θέμα ομοφυλοφιλίας και τέτοια, το ξεφεύγεις λίγο. Μα λοιπόν, εδώ υπάρχουν νόμοι, ρωτάω. Περίμενε λίγο, περίμενε. Μιλάς για τον μοναχισμό. Ο μοναχισμός είναι εδώ και 500 εκατομμύρια χρόνια που λέει ο λόγος εισαγωγικά, έτσι το έκανα υπερβολικό. Ναι. Είναι κάποια ιδέα θρησκευτική κτλ. Η ομοφιλοφιλία με το ένα μετάλλο, τι σχέση έχει με το. Θα σου αναφέρω το εξής. Έτσι πολύ απλά και την πιο. Θα σου πω, αν θες να μ' ακούσεις. Βεβαίως. Ο κόκκινος, άμα είχε γιο. Άσο κόκκινο. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Θα σου πω τώρα για να καταλάβεις. Είτε ήταν ομοφιλόφιλος, είτε ήταν μοναχός, δεν θα μας κερνούσε στο καφενείο. Πολύ ωραία. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό είναι η απάντηση. Κέρασμα εγώ. Εσύ θα κερνούσες. Τι να κερνούσα. Εσύ θα κερνούσες. Πού να κερνούσες. Για τις δύο περιπτώσεις αυτές. Εσένα να κεράσω. Όχι, τους φίλους θα τους κερνούσες. Όχι, θα με κοροϊδεύαν. Είτε είχα μοναχό γιο, είτε είχα ομοφιλόφιλο. Η κοινωνία κατακρίνει και τα δύο. Δεν τα θεωρεί νορμάλ. Αυτό θέλω να πω. Η κοινωνία γενικότερα. Δηλαδή, άμα δει και ένα παιδί το οποίο έχει προβλήματα κινητικά, δυστυχώς είναι. Και τι να κάνω εγώ, άμα η κοινωνία, τι να κάνω εγώ, εγώ έχω δομήσει την κοινωνία αυτή. Καλημέρα, κύριε. Τι να κάνω. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ναι, στον κύριο Ιβάν Σαββίδη για την χορηγία πράγμα που μας έδωσε το πρωτάθλημα και φέτος. Ναι. Όταν λες και φέτος. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι. ΑΕΚ. Πόσο χρόνο είσαι? 20. Πόσο, 23. 23 χρόνων, εσύ δεν είδες πρωτάθλημα. Γκόμενα την είχε ο μπαμπάς σου, τη μαμά σου, ρε φίλε, όταν πήρες πρωτάθλημα. Σε τεκνοποιούσαν οι κοινωνίες. Πρωτάθλημα πήρα, ρε φίλε. Πρωτάθλημα πήρα και ήμουν αίτητος στην πρώτη, φίλε, ενώ είχε έπαιρνε στο πουλί μου. Δεν κατάλαβε τι είπα. Θα πάρω, λέει, πάλι το πρωτάθλημα, ενώ όταν πήρε τελευταία φορά το πρωτάθλημα, ήταν αραβωνιασμένος ο μπαμπάς του με τη μαμά του. Ακόμα παιδιά δεν είχαν. Πάμε επόμενη γραμμή. Το και πάλι με ενόχλησε. Όχι ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα, μαγκιά σου που το παίρνεις. Το και πάλι που κολλάει. Έλα, φίλε. Έλα, Δερβίσια, εγώ. Δερβίσια. Ναι, εσύ. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα το μεσημέρι 2 με 4. Είστε ωραίοι.
λίγο χιουμοράκι να πετάξω Κώστα το κεφάλι το λούζι, το παίρνεις λίγο με το Vitex. Εγώ μετά την προπόνηση έχω, επειδή έχω, ας πούμε δεν έχω μαλλιά, παίρνω όμως σαμπουάν για να νιώσω πώς είναι να μπλούζεσαι με σαμπουάν. Και βάζω μασχάλες, μουσι, πάρω κεφάλι, αυτιά, ιστορίες, κάτω, πουλί, προκτό κτλ. Τα κάνω έτσι μια αυτή και βζζζζ μετά με το, με το τηλέφωνο. Πώς θα σε γουσάρω χιούμερα κανά, έτσι μην παρεξιόμαστε. Όχι ρε εσύ, απλά με το σαπούνι. Ειδικά που σε είδα στο τηλεπαιχνίδι, λέω μέσα, τα παιδιά είναι δική μας. Λοιπόν, ακούσε λίγο. Φίλε, άκου να δεις. Ο Ραπτόπουλος χτενίζεται κιόλας. Με χαρτομάτιλο. 33 χρόνια περιμένω να πάρω πρωτάθλημα για αυτό το τόπο. Για πες. Λοιπόν, αυτός ο χαρακτηριστική φωνή που βγήκε και είπε τη μέγιστο βαθμό τιμωρία του ΠΑΟΚ που ζήτηξε, ναι, θα το πω ότι αυτό το έσχος που γίνεται στο πρωτάθλημα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, γίνεται εδώ και χρόνια. Μην απαιτεί τώρα να εξηγηλειωθεί ο ΠΑΟΚ με την τιμωρία αυτή. Και αν είναι να συμμετάσχουμε σε αυτή την εξελίωση που πρέπει να γίνει, είμαι μαζί τους, να γίνει από του χρόνου. Να με συγχωρείς, εξηλαίωση. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Λοιπόν, οπότε μπορεί να γίνει από του χρόνου, εγώ είμαι μαζί τους. Αλλά φέτος, μετά από 33 χρόνια που βλέπω την ομάδα μου ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να πείτε αυτό το γραφικό που μιλάει έτσι, ότι η τιμωρία δεν πρέπει να γίνει έτσι πως το θέτει. Άσχετα το τι πρέπει να γίνει. Η ομάδα αυτή φέτος δικαιούται στον καζόν μέσα στο πράσινο το πρωτάθλημα και πρέπει να το πάρει. Σε αυτόν τον τόπο όμως που όλα είναι κατεστημένα και όλα είναι προμελετημένα, εδώ φτάσαμε να δούμε κυβερνήσεις που ήταν μια ζωή απέναντι να μας κυβερνάνε μαζί. Θα δούμε και αυτό το πράγμα στον αθλητισμό να γίνεται έσχος. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Στην Ελλάδα τα έχουμε δει όλα. Είδαμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Κουκουέ. Βλέπουμε τώρα τον Καμένο παρέα με το ΣΥΡΙΖΑ εκ διαμέτρου διαφορετικές. Είδαμε ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τώρα κυβερνήσεις οι οποίες, για να ξεκαθαρίσω και κάτι σε κάποιους οι οποίοι αντέδρασαν για τη σύγκριση που κάνω, οι οποίοι είναι εκεί πάνω για να τηρούν απλά το πρόγραμμα των Ευρωπαίων για να είμαστε στο χάλι που είμαστε. Οπότε τι δουλειά έχει ρε κόκκινε ο αθλητισμός με αυτό το πράγμα. Δυστυχώς το χρησιμοποιούνε, φίλε. Ναι, αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί, γιατί μετά θα χρησιμοποιούν τα πάντα. Μα γίνεται εδώ και χρόνια, ρε φίλε. Ναι, σύμφωνοι. Δηλαδή να σου πω κάτι. Πρέπει να σου πω κάτι. Και αν, δηλαδή, για να δω αν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Για μένα, ναι. Δηλαδή, εσύ δεν πιστεύεις ότι καμιά φορά... Συγγνώμη. Για μένα, ο τελικός του πρωταθλήματος και όχι του κυπέλου, παρόλο που θα είμαι συνέδατος, θα είναι αυτός που θα γίνει κάτω. Όποιος δικήσει είναι ο πρωταθλητής. Για μένα, γιατί είμαι 33 χρόνια και περιμένω την ομάδα μου. Για μένα, όποιος δικήσει εκεί κάτω είναι πρωταθλητής. Και όλα τα άλλα είναι σημαίνα. Περιμένετε την απόφαση, γιατί εγώ είχα κάνει μια ερώτηση στον Κωστή. Τι πιστεύεις για την απόφαση? Εγώ πιστεύω θα δούμε τελείως διαφορετική απόφαση από την πρωτόδικη. Μακάρι. Δεν λέω τι εύχομαι, λέω τι πιστεύω. Εντάξει, και εμείς έχουμε κάποιες πληροφορίες που στα πράγματα θα είναι έτσι, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η καλύτερη ομάδα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να το καταλάβουν ότι ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Αυτό όμως. Αυτό όμως, σε παρακαλώ. Αυτό δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν άνθρωπο να μπαίνει να εισβάλλει στο γήπεδο, έστω και με άδεια οπλοφορία. Αμάνε, το χρησιμοποίησε το όπλο. Σκότωσε κανέναν. Το έβγαλε, απείλησε κανέναν. Έδιρε κανέναν. Χαστούκησε κανέναν. Ο άλλος ο Φλόρος, ο Μίχελ. Έδωσε κανένα μπάτσο σε κανέναν. Κάτι τέτοιο, κύριε. Ένα μια σφαλιάρα το βογιατσάκι έδωσε. Δεν είναι επιλήψιμο. Πώς δεν είναι επιλήψιμο? Τιμωρία καραμπινάτη. Το θέμα για μένα είναι αυτό που έγινε στη Ρόδο. Ευχαριστούμε, φίλε. Στη Ρόδο, σε έναν αγώνα παρόμοιο, με ένα παρόμοιο περιστατικό. Τιμωρήθηκαν και οι δύο ομάδες. Η μία γιατί έγινε απρέπεια από τους γηπεδούχους, όπως έκανε ο ΠΑΟ. Και η άλλη γιατί κορέδευε. Η άλλη γιατί φοβήθηκε να βγει μέσα, δείτε κτλ. Ο διαιτητής φύριξε. Ο Κομίνης είναι το πρόβλημα εδώ. Πάλι θα τα πούμε, τα ίδια θα κουράσουμε. Επόμενη γραμμή, ναι. 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 Έλα, ρε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Καλησπέρα, μπορώ να πω δύο κουβέντες. Τέσσερις. Λοιπόν, ο Αεξής που βγαίνει και μιλάει από την Καστοριά. Ναι. Θέλω να σε πω κάτι που δεν το έχετε πει. Ναι. Τώρα αυτό που προηγουμένως που είπε για το Σαββίδι. Αν πει κλέφτης στο σπίτι, θα τον αφήσεις. Αν μπει στο σπίτι μου ο κλέφτης και προλάβω, ναι, και το σκοτώσω, πάω φυλακή. Θα πας φυλακή. Ναι. Όταν ο Σαββίδης από πάνω
Από τα δεωρία έβλεπε μέσα καρότσι να, να πηγαίνουν το ποντίκι, το Λάιτ, πάλι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Έβγαλε ο Κομίνης καμία κάρτα. Εκεί, σε εκείνη τη φάση που δεν τον άφησε να πάει στη σέντρα. Όχι. Έβγαλε μια κάρτα. Όχι. Ε, ο Δημητριάδης και άλλοι που τρέξαν καρότσι που τον πήραν το τέταρτο, έγινε τίποτα. Όταν τα βλέπω εγώ αυτά μέσα στο σπίτι μου, θα τον αφήσω εγώ τον Δημητριάδη και. Και ναι, εδώ έχει απόλυτο δίκιο. Ο Δημητριάδης και ο Λιμπερόπουλος θα έπρεπε να υπήρχαν στελέχη του ΠΑΟΚ να μην μπορέσουν να πουλήσουν μαγιά μέσα στο σπίτι μου. Πολύ σωστά μιλάς. Βέβαια, μιλάω εγώ 60 χρονών, είμαι στη Τούμπα μεγάλος από 14. Εγώ πήγα και έβλεπα τα παιχνίδια και τις αδικίες. Αυτά τα είπε αυτόν από την Καστοριά, τον ΑΕΞΥ, τον πρώην μου που έχουν κάνει τα έσχη. Τα είπε εσύ. Τα είπε εσύ. Τα είπα και εγώ. Τα είπα και εγώ. Τα είπα και εγώ. Μη συγχύζεσαι. Μη συγχύζεσαι. Τα είπε εσύ. 1,5 λεπτό ο φίλος. Τα είπαμε βέβαια. Μη συγχύζεσαι. Καλημέρα. Ναι. Ναι, κύριε. Γεια σας. Λοιπόν, έχω 2-3 παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις, ναι. Ε, ναι, γιατί έτσι η ζωή είναι γεμάτη παρεμβάσεις. Σχετικά με τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Ναι. Είναι μια σεξουαλική διαστροφή και ως τέτοιο πρέπει να το βλέπουμε. Τώρα από εκεί πέρα. Σεξουαλική διαστροφή είναι ένα νέο άλλο ομοφυλόφιλο, λέτε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Που είπες, σε λέτε λέτε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σεξουαλική διαστροφή είναι ο άλλο να είναι ομοφυλόφιλο. Ε, τι είναι. Ε, άρα ο Θεό την έφτιαξε σεξουαλικά διαστραμμένο. Όπως είναι ο ποδολάγνος, είναι και ομοφυλόφιλο. Όπως είναι ο ποδολάγνος. Γιατί εμένα που μου αρέσουν τα πόδια της γυναίκας είναι ανώμαλος. Έχει, όχι, ανώμαλος δεν είσαι, αλλά είναι διαστροφή. Είναι σεξουαλικό βίτσιο. Ενώ εσύ κάνεις, κλείνεις τα μάτια και μπαίνεις μέσα. Αυτός που τρώει αλμυρό με γλυκό μαζί είναι διαστροφή. Όπα. Γαστρονομική. Άστο, καμία σχέση με το άλλο. Είναι διαστροφή ή γαστρο... Μου τρώει το 1,5 λεπτό. Λοιπόν, ο Κόκκινος ερώτησε. Ένας άντρας με έναν άντρα μπορεί να κάνει παιδί. Και εσύ απάντησε ότι τόσοι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά ετερόφιλα ζευγάρια που μπορούν να υιοθετήσουν. Αυτό είπα εγώ, ναι. Έτσι. Τρίτο, είναι δυνατό τώρα να κάθεσαι να λες να είναι επιχείρημα το ότι μπαίνει ο άντρας και χτυπάει τη γυναίκα. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άντρας να μπαίνει και να χτυπάει τον άλλο άντρα. Τι είναι, δηλαδή τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια είναι ειρηνικά και. Ωραίο ερώτημα. Μπράβο, φίλε! Είναι καταπληκτικό. Κλείσε με αυτό, μπράβο! Ή δεν έχουν χρέη. Κλείσε με αυτό, μ' αρέσει. Λέγε, μωρή τρελή. Δύο τελευταία. Λέγε, μωρή τρελή. Ήθιστε οι ομοφυλόφιλοι να έχουν καλύτερη και πνευματική και σεξουαλική σχέση από ότι τα ετερόφιλα. Μιλάς εκπείρας. Δεν με πήρες μαζί σου. Ο τρίτος σου φίλος. Στο Άγιον Όρος, στο βουνό δεν με πήρες μαζί σου. Ο τρίτος σου φίλος, το είπα αυτό. Όχι ένας καλόγερος που κάνατε παρέα. Γρηγόρη, σε ποιο στάδιο βρίσκεται το βιβλίο σου, λέει, που θα, πόσο ακόμα θα περιμένουμε, δεν πάει άλλο. Φίλε μου, μία σελίδα διάβαση σήμερα. Και σε ευχαριστώ που μπήκες γιατί διάβασες. Εντάξει. Γράφω κάθε μέρα. Ναι. Εντάξει. Είναι χιλιάδες σελίδες αυτές. Τι βιβλίο γράφει. Όχι, λέω κάθε μέρα, λέει για το βιβλίο σου. Α, το βιβλίο. Κάθε μέρα γράφω. Ναι. Βάλε τώρα 1000 λέξεις επί 5 μέρες είναι 5.000, επί 4 εβδομάδες 20.000. Για βάλε το χρόνο πόσα είναι αυτά και πόσα βιβλία θα μπορούσαν να είναι. Ναι. Ατούτα λέει. Ατούτα λέει. Ναι. And the landlady's eyes open wide with the light. She says I have whiskies and wines of the best. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τα Voy & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricker, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voy & Noi. Τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voy & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόθεσης. Αγάπη μου, βρήκα το ιδανικό μέρος για το γάμο μας, ε! Θα πάμε στο Κίεβο! Στο Κίεβο, όχι σε νησί! Τι νησί! Εμείς θα κάνουμε τη διαφορά! Και σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Δηλαδή εσύ
κι εγώ. Και οι γονείς μας, οι φίλοι, να μην έχουμε κόσμο. Κόσμο θες? 70.000 θεατές θα έχουμε. Όλοι αυτοί για μας. Μα για ποιον άλλον, αγάπη μου? Εσύ, μέχρι πού θα έφτανες για τον τελικό του UEFA Champions League? Τώρα με την Κοσμοτέ TV ένα μήνυμα αρκεί. Αν είσαι συνδρομητής, στείλε Κοσμοτέ TV στο 19129 και μπορεί να είσαι ένας από τους 5 τυχερούς που θα ταξιδέψουν στο Κίεβο με ένα άτομο της επιλογής τους για να ζήσουν την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Χρέωση 11 λεπτά ανά SMS. Όρη συμμετοχής στο cosmotetv.gr. Σμαράγδα, θέλεις παγωτό? Δημήτρη, αφού ξέρεις, παγωτό τρώω μόνο από τον Νικολαίδη, γιατί θέλω το παγωτό μου ολόφρυσκο, με αγνά υλικά και γάλα ημέρας. Ζαχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης. Απίθανες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Ζαχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης. Εύοσμος Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και Λαγκαδάς απέναντι από τον ΟΑΕΒ. Γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Μαμά, η ύλη για τις εξετάσεις είναι τεράστια. Διαβάζω, διαβάζω και μετά τα ξεχνάω. Χρειάζομαι κάτι να με βοηθήσει, να ενισχύσει τη μνήμη μου. Μουρουνέλαιο Μόλερς χρειάζεσαι, αγάπη μου. Ο εγκέφαλος και η μνήμη θέλουν ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνη D. Και το Μόλερς είναι πλούσιο και στα δύο. Θα σε βοηθήσει πολύ στο διάβασμα. Θα δεις. Μαμά, φέρε και για μένα. Έχω κι εγώ πολύ διάβασμα. Ωραία. Πετάγομαι στο φαρμακείο μας να σας φέρω. Το Μουρουνέλαιο Μόλερς βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και ενισχύει τη γνωστική ικανότητα, ενώ ενισχύει και τις άμυνες του οργανισμού. Γι' αυτό εμπιστεύομαι το Μουρουνέλαιο Μόλερς για τα παιδιά μου. Είναι ό,τι καλύτερο για μαθητές και φοιτητές που διαβάζουν και κουράζονται. Μόλερς, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Ο Τονγκάς Γαβριλίδης. Έχετε αγανακτήσει με το σύστημα υγρά αεριοκίνησή σας? Με 350 ευρώ δίνουμε τη λύση. Με πλήρη αλλαγή του συστήματος υγρά αεριοκίνησης με ένα λοβάτο και γραπτή εγγύηση ενός χρόνου με τη δύναμη του μπλε της λοβάτο. Μοναστηρίου 313 απέναντι από το Lidl. Τηλέφωνο 2310-510-398. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή Happy Days ή τίποτα. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Να πάρουμε όρκο νίκης. Μπέτσο, εδώ ανήκεις. Μπέτσοπ.gr. Μπέτσο, boys. Παίξε υπεύθυνα. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Συμμετοχή μόνο άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 210-9237-777. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Σε 100 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Ωραία. Συνεχίστε ευθεία. Κάνε λίγο κέφι. Έλα. Συνεχίστε ευθεία. Σκάσε ένα χαμόγελο. Εγώ. Σε 50 μέτρα φτάνετε στον προορισμό σας. Λίγνισε κορμάκι. Η διασκέδαση σε πάει από μόνη της στο Princess Hotel. Το Σάββατο 14 Απριλίου ο Λάμπης Ελληναίος. Και το Σάββατο 28 Απριλίου η Μαρία Κόνστα live με μεγάλες εκπλήξεις, δωρεάν είσοδο, ποτό και φαγητό. Στο Princess Hotel στη Γευγελή. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εδώ είμαστε παρέα με την Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, πάντα με μοναδικές προσφορές. Για αυτή την εβδομάδα μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ τελική τιμή και με 3 χρόνια σέρβις εντελώς, μα εντελώς δωρεάν, τόσο εργασία όσο και τα ανταλλακτικά. Πολύ καλά ακούσατε, αυτή είναι η προσφορά. Περισσότερα αν πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310 596 5
2310-232-96. Το 2310 και τα 390 αργία είναι δικά σας. 4-5 φίλοι έχουν τηλεφωνία. Άλλος 6 είναι πάνω. Ρε σκυλό μαυρε, εμένα το βάζε. Μου στέλνει μήνυμα ο Πασκάλης. Ποιος Πασκάλης? Ο Πασκάλ. Πασκάλη είναι ο άλλο που δεν χωνεύει. Άλλο είναι ο Πασκάλη. Ποιο, ο Καμόρα. Ο Καμόρα που δεν το χωνεύει. Συνάδελφό μου. Γιατί δεν το χωνεύει. Λοιπόν, από εδώ και πέρα λέει το φοβάμαι το Φαλάκρα. Είσαι θεούλη, δεν υπάρχει. Πες του, η ομοφιλοφιλία στην Αφρική τι γίνεται. Εκεί πώ πάει. Του το κόβουν. Ποια είναι η τιμωρία. Σταμάτα, ρε. Ναι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Μάλιστα. Όλοι οι χριστιανοί είναι ενάντια στην ομοφιλοφιλία, ντε και καλά. Άμα είχαν κάνει ρουβά στο στρατό 19 χρονών, βέβαια, δεν ξέρω τι θα σκεφτόταν. Περίμενε λίγο. Και φυσικά όλοι αυτοί οι οπαδοί αυτή τη. Πώς το λένε, του καθοσπρεπισμού, άμα τους δεις να έχουν βίντεο γυναίκα με γυναίκα, πραγματικά, όταν χαριγεντίζονται δύο γυναίκες, να δεις πώς κάνουν. Κατά τα άλλα, το απολαμβάνουν. Κατά τα άλλα, είναι ενάντια στην ομοφιλοφιλία. Ναι. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Ναι, εκεί είναι παθολογικός. Ναι, άσε, και ενεργειακός είναι ο άλλος. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Ορίστε! Ένα λεπτό! Γιατί δευτερολόγησε? Ένα λεπτό! Γιατί δευτερολόγησε? Ναι, δευτερολόγησε! Μ' αρέσει! Ένα λεπτό! Ναι! Στον Αυτόνα που είπε γραφικός ο Αντωνιάδης και ξέρω εγώ. Ναι, ρε, είμαι γραφικός. Είναι. Γιατί μας έχετε πρίξει τα όμπαλα. Όμπαλα. 60 χρόνια! Εγώ δεν θα βγω καμιά φορά σαν και σένα να κλαίω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάρθα Βούρτσι της Βόρειο Ελλάδος. Κατάλαβες, αδερφή? Κόψ' τον. Μάρθα Βούρτσι. Άκου τώρα τον είπα αδερφή το. Έλεος. Ευρυσιά είναι αυτό. Φυσικά. Είναι. Γιατί τον είπα αδερφή? Να μην σε ακούσει ο Μπουτάρης γιατί τον έκλεισε, θα πει. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλάω με τον κύριε. Εσείς. Ναι, ωραία. Λοιπόν, δύο διαπιστώσεις τάκα τάκα. Ναι. Γίνεται το παιχνίδι Πάο Κάεκ. Κωστή είχαμε πει και προχθές. Ναι. Βράδυ τώρα θα το μεσημέρι. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Έτσι. Έγινε ότι έγινε στη φάση του 90. Μάλιστα. Γίνεται διακοπή. Έχουμε και λέμε. Ένταλμα σύλληψη για τον Σαββίδη γιατί είχε όπλο. Πρώτον. Όχι. Δεύτερον. Όχι. Διαγραφή του Όχι. Να τελειώσω. Για παράνομη είσοδο στον αστικό χώρο. Δεν μπαίνει σε φυλακή. Δεν σε μπαίνει. Μπήκε μέσα με το όπλο πάνω παρακάτω. Με για παράνομη είσοδο στον αστικό χώρο. Πες το έτσι, ρε Γρηγόρη. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, ρε. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνω. Ρε Κόκκινε, για παράνομο είσοδο το πιάσαν τον Σαββίδη. Γι' αυτό έγινε η αυτόφορη διαδικασία. Ναι, στο Μίχελ γιατί δεν το κάνανε. Ρώτα. Αφού για συνέχεια, φίλε. Ναι, λοιπόν, δεύτερον, γίνεται διαγραφή του ΠΑΟΚ από τον άτυπο σύλλογο Ευρωπαϊκών Ομάδων. Ναι. Ναι, γίνεται. Που είναι γραμμένες. Η Ρεάλ Μαδρίτης με 12 Champions League. Η Γιουβέντος με 4-5. Η Λίβερπουλ με άλλα τόσα. Η Μπάγκερ Μονάχου, ο Άγιαξ, όλες οι ομάδες. Γίνεται διαγραφή. Η μοναδική ομάδα που διαγράφηκε είναι ο ΠΑΟΚ. Ας ψάξουν οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτσίδες για ποιο λόγο διαγράφηκε. Τρίτο βασικότερο. Το βασικότερο. Γίνεται διακοπή πρωταθλήματος 15 μέρες. 20 μέρες. Για ποιο λόγο γίνεται η διακοπή, Γρηγόρη και Κωστή? Για να ερεμήσουν τα πνεύματα. Γιατί τι να ερεμήσουν τα πράγματα? Αφού για όλα αυτά ο Κομίνης. Σφύριξε ή δεν σφύριξε. Σε παιχνίδι που μπαίνει ο άλλος οπλοφορώντας, τι περιμένουμε να γίνει παιχνίδι και το συζητάμε δύο μήνες. Παιχνίδι που πρέπει να τελειώσει την επόμενη μέρα. Βγήκε η απόφαση, είσαι μείον τόσο, συν τόσο και τελείωσε. Και ούτε μιλάει κανένας. Εγώ θέλω να πω στους φίλους Βαοκτσίδες να πούνε με ευχαριστώ για τη στάση της ΑΕΚ. Γιατί απέναντι στον Παρπασάβα για ένα χαρτάκι όλοι κάνανε γκουγκλουγκλου κάνανε. Όλοι τους. Έτσι. Για να δουν ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι είναι οι εχθροί. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Επόμενος. Επόμενες. Επόμενος. Επόμενος. Ναι. Καλησπέρα, Μπαλουκάρια. Γεια σου, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Ο Ιορδάνης είμαι. Ο ποταμός. Τι κάνεις, Γρηγόρη? Καλά, φίλε μου. Με θυμάσαι? Πολύ καλά. Μπράβο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ιστορικό μάθημα στους φίλους μας στους αεξίδες. Όταν για την υπόθεση λογοδοκίας επί Χρυτσοβιτσιάνου στο Πασαραϊκό ΣΑΕΚ έπρεπε να υποβιβαστούν. Αφαιρέθηκαν δύο βαθμοί από την επόμενη χρονιά. Τρεις. Και τιμωρέθηκαν με τρεις βαθμοί από το επόμενο πρωτάθλημα. Ναι.
Το θυμάστε? Πιάσαν τον αστυνομικό ο οποίος έκανε το Γαλατίδη. Ναι. Στα χωράφια με τον Χρυσοβυζιάνο. Μπράβο. Γι' αυτό να μην μιλάνε πολύ. Και εάν δεν το ακύρωνε τον κόλο Κομίνης, δεν γινόταν τίποτα. Ούτε σαν λιδιστά έμπαινε με το όπλο μέσα. Να πω κάτι άλλο. Να πεις. Ναι, φίλε μου. Και να το ακύρωνε δεν γινόταν τίποτα. Ναι. Σωστό. Αν το έκανε αμέσως, ναι. Δεν γινόταν τίποτα. Θα συζητούσαμε επειδή τώρα. Επειδή όμως οι ταβατζίδες είναι δύο και όχι ένας όπως ήταν ο Μαρινάκης, μπερδεύτηκε. Ναι. Ναι. Αυτά, φίλε μου. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Μπερδεύτηκε ο Κομίνης. Η ΕΠΟ δεν ξεκαθάρισε. Για μένα ο Κομίνης έχασε όλο του το δίκαιο από τη στιγμή που πήγε στο σεμινάριο του ΒΑΡ. Ναι, τελειώσαμε. Εντάξει, ο Κομίνης όμως ο Φουκαράς. Καλά κάνεις και τον έλεγες και τον έβριζες. Μπράβο σου. Εγώ μέχρι τώρα έλεγα ότι ο άνθρωπος βρέθηκε εν μέσω διασταυρωμένων πυρών. Ο Κομίνης έπαθε αυτό που παθαίνουν οι τάνες όταν στη νύχτα μπλέκονται δύο συμμορίες. Εδώ έχουμε δύο συμμορίες. Η τρίτη συμμορία επί 20 χρόνια που λιμενόταν το υλικό ποδόσφαιρο έφυγε πίσω. Ναι, συμφωνώ. Είναι δύο συμμορίες. Απλά έχασε. Η συμμορία του ΠΑΟ και η συμμορία της ΑΕΚ. Και φαίνεται ότι η συμμορία της ΑΕΚ είναι πιο οργανωμένη. Αν έλεγε από τα ξάμιν τη διαιτησία. Ακούστε. Θα έλεγα οκ. Okay. Αυτό από τη στιγμή που θέλει να συνεχίσει. Ναι, 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 ναι. Τότε κρίμα. Ακούστε λοιπόν εσείς που είστε ΠΑΟΞΙΔΕΣ και ΑΕΞΙΔΕΣ και Ολυμπιακοί. Ο Νταβατζής 20 χρόνια έφυγε. Βγήκαν δύο Νταβατζίδες τώρα. Ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ. Δεν ξεκαθάρισε το τοπίο στη νύχτα. Γι' αυτό. Όταν ξεκαθαρίσει. Εδώ λέμε στον κύριο Σαββίδη το ξεκαθαρίσει. Ώρα να γίνει ο αρχηγός. Ωραία να πει ο Κομίνης τιμωρείται η ΑΕΚ. Βεβαίως. Και παίρνει το πορτάσιο. Να γίνει. Ωραία τι έχει τώρα. Λεπτό. Ένας θα είναι ο Νταβατζής. Δεν μπορεί να είναι δύο. Τι θα πεις. Δεν μου λες. Να πει τώρα στον Όπως λέω μαγιά του Μελισανίδη, αν το πάρει, θα λέω μαγιά του Σαββίδη. Με έλεγες ότι αποκλείεται. Τι έλεγα. Με έλεγες ότι αποκλείεται. Ο διαιτητής. Ο δικαστής. Ή θέλει να αθώσει τον ΠΑΟΚ. Του δένει τα χέρια ο Κομίνης. Γι' αυτό είπα τώρα τον Κλαδά. Πάρε τον τρίγωνο και πάτε να τον απαγάγετε. Θα τον πάτε στον δικαστή. Μια βόλτα. Αυτό είναι. Και αφήστε τα συλλαλητήρια του Τουρσουνίδη και του Γκαρσία. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Ναι. Επόμενη. Καλά το ξεκίνησες. Αντωνιάδη αδελφά. Άμα δεν πείτε τη βλακία σας δεν μπορείτε. Βέβαια. Ήπιε τα τσίπουρο τεμπελχανάς του Πασόκ, το παιδί του Πολυτεχνείου. Πακόκ λέγεται. Είναι 20 χρόνια συνταξιούχος. Εντάξει. Η γυναίκα δουλεύει πλήστρα, παραδουλεύτρα δεξιά και αριστερά. Του δίνει χαρτζηλίκι, πήρε τηλέφωνο και είπε την ιστορία του. Τον έκοψε όμως. Με γλυκάνει σου ή χωρίς. Πώς τον έκοψε αυτόν. Αυτός. Να σου πω. Μεγαλύτερο κοπρόσκυλο, τον ξέρω. Τον ταΐζει η γυναίκα του. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Κωστά, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για δύο θέματα σε πήρα, τρία μάλλον. Τρία, ό,τι θες. Ένα. Ωραία. Το πρώτο, γιατί ασχολήθηκα σήμερα, επειδή τυχαίνει τα απογεύματα να περπατάω στην παραλία. Μπράβο. Εχθές ήταν κάποια κυρία η οποία είχε το ζωάκι της, το ζώο της, το μεγάλο το ζώο. Ναι. Και αυτή πιο μεγάλο ζώο. Ναι. Εντάξει, το ζώο αφόδευσε πάνω στις γραμμές που είναι για τους τυφλούς. Ναι. Δεν είναι κάτι μαρμαρένιες γραμμές. Ναι. Ναι, της λέω, κυρία μου, λέω αυτό που κάνατε, το παράτησε και έφυγε. Τι πάω, τι φτάνω, επειδή περπατούσα, λέω κυρία μου αυτό που κάνατε, πρέπει να το καθαρίσετε. Είσαι ευγενικός άνθρωπος. Ναι, γιατί αυτό είναι σαν πέρασα τη χρόνια, δεν βλέπει. Το ζώο δεν φταίει εν τω μεταξύ. Σένα λέει, τι σε νοιάζει, λέει, το Δήμο, γι' αυτό τον έχω. Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν μπόρεσα να πω. Κοίταξε. Άκου εδώ. Άκου εμένα. Ναι. Εγώ έχω ένα σκυλάκι 2 κιλά και 900 γραμμάρια. Το ζυγίζει κατά πέρα. Έχω μαζί μου τα σακουλάκια για τα κάκα του. Έχω, ειδικά γάντια. Έχω μωρομάντιλα να τη σκουπίζω, τα κάνει κάκα και τα πόδια της και τα λοιπά. Και έχω επίσης το paybook του γιατρού και όπου πηγαίνω είμαι ευπρεπέστατος. Μέχρι και τα κάτουρά της τα μαζεύω. Εγώ και τα λοιπά. Σήμερα, η κυρία ήθελε μπινελίκι χοντρό. Δηλαδή το κυρία μου είναι αδυναμία δική σου. Μωρικάρ, μωτίν. Είναι η σωστή έκφραση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Το δεύτερο. Πάμε παρακάτω. Ναι, το δεύτερο, ποιο είναι. Να ανασχοληθεί εκεί πέρα γιατί γίνεται χαμός. Όπου να είναι, κάνουν τις ακαθαρσίες τους. Τέλος πάντων. Κοίταξε, ο Έλληνας είναι επιτοπλίστων βρωμιάρισα λαός. Οπότε ο πολιτισμός δεν μπορεί να έρθει όταν βαλκανοποιείται η Θεσσαλονίκη. Βουλγάροι, Αλβανοί, Πακιστανοί κτλ.
είναι βρωμιάριδες οι Έλληνες. Πάμε παρακάτω. Τα τετράποδα τυφλών είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Είναι τα τετράποδα ζώα είναι πολύ καλά. Τα δίποδα είναι άστα να πάσουν. Προβλέψιμο εσύ. Συμφωνώ απόλυτα, κόκκινη. Προβλέψιμο. Τώρα να σου πω το δεύτερο. Δεύτερο. Οι συμμορίες, ναι, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι η ανατολική συμμορία και οι δυτικές συμμορίες. Έτσι συμβαίνει και εδώ πάνω. Είναι οι βόρειες συμμορίες, ναι, παιδί, και μα, εμείς εδώ επειδή το έργο έτσι παίζεται, αν δεν γίνεις συμμορία δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι αν μαζευτεί κι άλλη συμμορία δίπλα. Θα σου πω και κάτι, άκουσε το. Άκουσε το. Έχω πει στον... Αυτό είναι μερικές πληροφορίες. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα στις Πέτσες ο Μελισσανίδης ήταν με το Μαρινάκι. Διασταύρωσέ το να το μάθεις. Δεν αμφιβάλλω. Και τι έγινε. Διασταύρωσέ το. Δεν αμφιβάλλω. Μαζί. Δεν μου φαίνεται παράξενο. Καλό μεσημέρι. Δεν μου φαίνεται παράξενο. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ναι, έλα, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, την πλατιπόδα. Χουίσε το κορίτσι μας, καλώς. Θα υιοθετήσεις, θα υιοθετήσεις. Είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί? Μετά το 5-2 πήρα το προσαϊκό που σας έλεγα. Μου τα αγόρασε ο άτιμος ότι ήταν απέτσι. Με ταλαιπώρησε βέβαια, ναι, αλλά μου το πήρε. Τι χρώμα? Εγώ το πήρα σε ροζ. Σε ροζ, δεν είναι. Και τα καθίσματα δερμάτινα για να μην υπάρχουν τριβές. Και οι ζάντες ροζ. Και έτσι. Και οι ζάντες ροζ είναι. Οι ζάντες μαύρες. Εντάξει, κρατήσουμε και λίγο το παντρικό στοιχείο. Δεν είμαστε τίποτα ξεφωνημένες. Μα δεν φαίνει η χαρά. Άντε πάλι το πνευμόνι. Εγώ αποφάσισα για τον επόμενο ένα μήνα να γίνω vegan. Ναι. Γιατί με τόση χαρά μετά το 5-2 το κρέας που έφαγα για δύο μέρες είμαι χορτάτη για ένα μήνα ολόκληρο. Άντε ρε φίλε από δάλη τώρα. Ξέρεις ποιο είναι το άλλο το θέμα. Ότι λέτε ας πούμε για την υιοθεσία παιδιών και τα λοιπά. Δηλαδή εγώ να σου πω το εξής. Πώς λέγανε εκείνη που έλεγε τον μπουρλότο σε μια ταινία. Μια παλιά ηθοποιία. Σαφώνω τώρα, ναι, ναι. Ναι, δηλαδή ο Ραπτόπουλος που είναι σαν το παιδί αυθινής με τον Αντώνη Παπαδόπουλο είναι πιο ικανός να γίνει πατέρας από μένα με τον Δωτό, δεν κατάλαβα. Πάρα παδό μου, αρτρελή ξεφωνημένη. Πού είσαι από εδώ. Ναι. Ωραίος, ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Οδηγάω, είμαι πολιτής. Ναι, πολύ ωραία δουλειά. Μ' αρέσει. Πριν από λίγο παίρνει ο άλλος και λέει είμαι Ιορδάνης. Και λες κατευθείαν πρωτού τελειώσει το Ιορδάνης ποταμό. Το αμάξι έπεσε στην κολόνα. Θα πληρώσει στερό και τα λοιπά από τα γέλια. Άντε γεια. Πώς μ' αρέσει το επάγγελμα του πολιτή. Στην περιοχή. Έχει suspense, έχει κοινωνικότητα. Πολύ μ' αρέσει. Ήμουνα κι εγώ. Στην περιοχή της Μενεμένης βρέθηκε μπουφάν με χρηματικό ποσό. Το μπουφάν ανήκει στον Κουντουλογιάννη Κωνσταντίνο, γεννημένος 7-6 το 1987 στη Βέρεια Ημαθίας. Το μπουφάν θα βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο. Το δικό μου το μπουφάν. Ποιος θα το βρει. Νομίζω αυτό. Εγώ νόμιζα το δικό μου βρήκε. Λοιπόν. Ξαναπέστο. Κάλεσε ακροάτρια. Κάλεσε μια φίλη ακροάτρια και λέει στην περιοχή της Μενεμένης βρέθηκε μπουφάν με χρηματικό ποσό. Το μπουφάν ανήκει στον Κουντουλογιάννη Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι γεννημένος 7-6-87 στη Βέρεια Ημαθίας. Το μπουφάν θα βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο. Τα λεφτά θα βρίσκονται στο αστυνομικό μέγαρο. Αφού του παρέδωσε η κοπέλα και είπε, εκεί συντάσσουν. Μεγαλύτερη βλακεία που έκανε είναι που παρέδωσε τον μπουφάν με τα λεφτά. Μπράβο κοπέλα μου. Κακός κοπέλα. Μπράβο κοπέλα μου. Τώρα μπορεί αυτός εδώ ο Κουλδουλογιάννης να είχε 100 ευρώ μέσα και να πει ότι είχε 1000 ευρώ μέσα. Και να σε κατηγορήσει και από πάνω γιατί είναι βρωμοέλληνας. Αν είναι ένα κεφάλα στον μπαμπά σου, μπορεί να το, πρέπει να το κάνει κι άλλο. Ναι, αλλά τον πλάκωσε ο μπαμπά σου μετά. Και καλά τον έκανε. Πήγε τον κάνει και κλέφτη από πάνω. Έχει και παραπάνω. Και σε ποιον τον το είπε, στον Τάκη. Μη ρε με το πνευμόνι. Και λίγες τον έριξε. Μη με το πνευμόνι, ρε. Ναι, ναι, ναι. Χουρ. Σταμάτα, ρε. Λέγε, ρε φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ακούω ότι βασικό επιχείρημα της ΑΕΚ είναι ότι έγινε εισβολή στον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως. Παγκοσμίως έχουν γίνει πολλές εισβολές στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ωραία. Είτε έχουν μπει γυμνοί μέσα και τρέχανε. Βρε η ΑΕΚ επειδή έχανε ένα 0, δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Καλά. Ωραία. Έκανε. Ο διαιτητής τι έκανε. Ας εγώ μπορώ, μπορείτε να με εξηγήσετε κάτι κύριε Ραπτόπουλο. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Γιατί το χειρίστηκε έτσι η ΑΕΚ. Γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως το χειρίστηκε,
μπορεί να βγει εις βάρος της. Τι θέλω να πω. Μπορεί. Ότι όταν παίχτηκε το παιχνίδι ναι. και έδειξε γκόλ ο Κομίνης, μετά από λίγο το ακύρωσε. Πέρασαν δύο λεπτά, το ακύρωσε. Όταν το ακύρωσε, έγινε εισβολή από το Σαββίδη. Ωραία. Η ΑΕΚ από τη στιγμή που το ακύρωσε εκείνη την ώρα, με 0-0 περνούσε, έπαιρνε το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί πήγε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό είναι τεράστιο λάθος από την ΑΕΚ. Το ερώτημα είναι δύο. Τα ερωτήματα είναι δύο. Τι τραμπούκο έβαλε. Γιατί να μπει στα αποδυτήρια με 0-0 πάλι πας για πρωτάθλημα. Ένα λεπτό. Τι τραμπούκο έφαγε ο διαιτητής το 0-0 να το κάνει 1-0 από πλευράς δικιάς μας. Αν έφαγε τραμπούκο, πίεσε. Ναι, αλλά να σας πω ένα λεπτό. Και τι τραμπούκο έφαγε για να μην πάει στο δικαστήριο. Και τι τραμπούκο έφαγε για να πάει στο δικαστήριο. Ο διαιτητής πάντως έχει φάει τραμπούκο. Η αλήθεια είναι. Ναι, αλλά πρόσεξε. Είναι ντροπή του που ενώ έδειξε ότι μετανόησε και χιλιαδιό, μετά δείχνει ότι. Να σας πω κάτι, κύριε Κόκκινε. Ναι. Εσείς έρχεστε στην Τούμπα για δύο αποτελέσματα. Ναι. Έτσι. Ναι. Έρχεστε για 0-0 και για 0-1. Εσείς περνάτε, αρκεί να μην χάσετε. Έτσι. Και εκείνη την ώρα. Δείχνει γκολ και μετά το ακυρώνει. Είναι 0-0 το παιχνίδι ναι. όταν το ακυρώνει. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο, όποιος και να μπει μέσα, εσύ να μπεις μέσα στα αποδυτήρια και μετά να ρισκάρεις να μην βγεις. Γιατί όταν μπεις μέσα και ρισκάρεις και λες δεν βγαίνω, γιατί δηλώνω τρομοκρατημένος, αν αυτό με τον άλλο θα δει τα γάμα τρόπο αποδεικτεί, όχι μόνο κινδυνεύεις να χάσεις και ένα πρωτάθλημα το οποίο θα το έπαιρνες με 0-0, ασχέτως αν το γκολ ήταν καθαρό ή δεν ήταν καθαρό. Αλλά τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία που θα γελάσει και το κάθε παρδαλό κατσίκι αν μετά από όλα αυτά ο Σαββίδης πάρει κανένα ντάμπλ. Φύγες. Να δούμε. Ναι. Με ΣΥΡΙΖΑ γιατί να μην το πάρει. Τι έχεις να πεις για τη Sporting Λισαβόνας. Που έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Κώστα Φορτούνη. Έχει μείνει παγωτό. Παρακαλώ. Σαν να σε προξενεύουνε γυναίκα, πώς το λένε, στήρα. Και με αρρώστια μεγάλη ψυχολογική. Και αν την πάρει, αυτό είναι ο Φορτούνης. Γιατί χτυπάς το κόκκινο ξύλο, τι χτυπάς ξύλο. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Λοιπόν, λέμε τώρα, Σαββίδης έτσι μπαίνει. Σαββίδης, ναι. Ποια είναι μπαίνει αυτό. Στο γήπεδο άνθρωπος, έξω φρενών, πώς το λένε, και ξαφνικά εμφανίζεται ότι έχει ένα πιστόλι στη ζώνη του. Στην πρώτη δόση που μπήκε με τον Μπουφάν είναι η φουσκωτή του γύρω-γύρω. Πρόσεξε, είναι φουσκωτή και δεν πλησιάζει αστυνομικό στο όλο σκηνικό. Δεν πλησιάζει αστυνομικό Σαββίδη και φουσκωτούς. Ίσως να είναι και εντολή της αστυνομίας ότι αυτός έχει τη δικιά του φρουρά, έτσι, γύρω από τους σωματικούς. Αστυνομία να για να γράφει κανένα πακετά στο δρόμο, ρε. Τι να κάνει τους φουσκωτούς η αστυνομία. Περίμενε. Πάμε παρακάτω. Κάνα φουκαρά θα γράψει στο δρόμο η αστυνομία. Λέγε. Κάτσι γκάνο θα πάρει μέσα. Λέγε. Ναι. Μέχρι εκεί μπήκε, ναι. Έκανε το κομμάτι του. Ναι. Και σου λέω εγώ τώρα, εμβρασμό ψυχής. Το τραβάει το ρημάδι έτσι. Ξέρω εγώ, του φεύγει από τα χέρια, το παίρνει ένας άλλος κάτι και χτυπάει ένας άνθρωπος στην κερκίδα. Σήμερα τι κουβέντα θα είχαμε. Πολύ ωραία. Άκου τώρα. Το γκολ είναι γκολάρα, αν και αργιανός θα το μετρούσα για δύο. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Να σηκωθεί άνθρωπος από του διαόλου τη μάνα, να τσεκάρει την μπάλα, να τη δώσει μία και να τη στείλει εκεί που ο τερματοφύλακας έχει ξεχάσει ότι υπάρχει εστία και εκεί. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι γκολ και δεν το ακυρώνει. Και offside να είναι το χαρίζω. Ξέρεις γιατί. Αυτό πάμε να δούμε στο γήπεδο. Ένα τέτοιο γκολ και μας φτάνει. Όχι, ξέρεις, χτύπησα, έπεσε, πέναλτι, ξέρω εγώ, στημένο. Υπάρχουν κανόνα στο ποδόσφαιρο. Μπάει. Ωραία, καλά θα έκανες. Η σάκαρη είναι. Ποια σάκαρη. Αυτή εδώ το τσακάλι, αυτή ναι, μετάσπρο. Ναι, ναι. Σάκαρη λέγεται. Ναι. Μεγάλο τσακάλι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε. Εγώ μιλάω. Πολύ καλά, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ σας ακούω καιρό, σας χαίρομαι, σας κάνω. Εγώ είμαι παόξι, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαμάχη εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί κάθε πλευρά πιστεύω. Ό,τι και να πει τώρα, ο άλλος θα αποφασίσει. Ναι. Ναι. Ήθελα να σε πω, Ρατόπουλε, για αυτό που είπες για τη θρησκεία, για το Άγιο Όρος δηλαδή και την ομοφιλοφιλία. Όχι, άλλο είπα εγώ. Πράγματα... Ότι ο κόκκινος, ναι. αν είχε γιο, ναι. ή εγώ ή εσύ. Και μας ναι. λέγανε γιο. Έχω εγώ. Εγώ μπαμπά, είμαι ομοφιλόφιλος. Ναι. Δεν κερδούσαμε ναι. στο καφενείο. Και αν μας έλεγε, ναι. μπαμπά, πάω στο Άγιο Όρος 19 χρονών να μονάσω, πάλι δεν θα κερδούσαμε. Αυτό του είπα εγώ. Εντάξει, είναι απόψε. Εσύ θα μας κερνούσες δηλαδή. Αν πάει στο Άγιο Όρος εννοείται. Θα μας κερνούσες, έχεις γιο. Βέβαια. Έχεις γιο. Τρεις. Πόσο είναι ο μεγαλύτερος. 13. Όταν πάει στο Άγιο Όρος στα 17, έλα να μας κεράσει τη Μαύρη Θάλασσα. Σταθώ ρε φίλε, γιατί στην κυρία Μέρη. Και έχουμε βρεθεί και άλλες φορές στον δρόμο. Μπράβο, πολύ ωραία. Να μας κάνεις το τραπέζι. Ναι, να σε κάνω χαλάλι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άκουσε λίγο να σου πω. Ήθελα να σου πω ότι δεν μπερδεύονται εδώ. Πιστεύω ότι η ομοφιλοφιλία είναι πάθος.
Εκεί. Είναι και ο έρωτας είναι πάθος. Ναι, φίλε μου. Και το σεξ είναι πάθος. Εκτός αν είναι παντρεμένος ο άλλος και οι άλλοι παντρεμένοι και πιάνει το ποδάρι του. Παντρεμένοι και οι δυο. Ναι. Οπότε πάει το πάθος. Παντρεμένοι και οι δυο. Ναι. Σωστά, σωστά, σωστά. Απλώς ήθελα να πω αυτό το πράγμα, φίλε μου. Ότι είναι πάθος. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Ωραίο πράγμα είναι το πάθος. Φυσιολογική ζωή. Ναι, συμφωνώ μαζί. Ναι. Συμφωνώ μαζί. Και ο τζόγος πάθος είναι και η λεμαργία πάθος είναι. Όλοι, όλοι, όλοι. Απλώς έχει. Και το αλκοόλ πάθος είναι. Και δεν είναι ναρκωτικά πάθος. Και τι είναι φυσιολογικό σε αυτή τη ζωή, ρε φίλε. Να ρωτήσω να δουλεύει η γυναίκα σου και εσύ να πλένεις τα πιάτα στο σπίτι, αυτό είναι φυσιολογικό. Ό, το να μένει πεθεράζει στο σπίτι και να πληρώνει να πούμε η γιαγιά τη βάζει στην κατάψυξη όταν πεθάνει γιατί θα πάρει τη σύνταξη, αυτό είναι φυσιολογικό. Τι είναι φυσιολογικό σε αυτή τη ζωή, δεν χωράει την κατάψυξη. Θέλει φίλε, τι έχει πάθει. Ξέρει πόσε γριέ είναι στην κατάψυξη και παίρνουν τα συντάξει. Άμα ανοίξουν ψυχιοκαταψύκτε. Άμα οι δύο τρει μέρε κάνει απεργία, θα χρωμοκοπήσει το σύμπαν. Είναι γνώστη ο κόκκινο, γι' αυτό ήθελα να το θέσω. Είναι γνώστη ο κόκκινο, γι' αυτό ήθελα να το θέσω. Είναι, είναι. Ότι ναι. Ότι κάποια πάθη θανάσιμα, ξέρω εγώ, έχουν επακόλουθα. Δεν υπάρχει θανάσιμο, δεν υπάρχει θανάσιμο πάθος. Γιατί ρε φίλε μου δεν υπάρχει θανάσιμο. Γιατί φίλε μου όποιος πει ότι ο Θεός ο οποίος είναι αγάπη δεν συγχωρεί. Δεν μου λες. Είναι θανατικός. Ένα λεπτό. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση. Άκου να δεις. Δεν υπάρχει θανάσιμη αμαρτία. Εγώ που δεν είμαι γνώστης. Δεν υπάρχει θανάσιμη. Ωραία. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει θανάσιμη αμαρτία. Όχι. Υπάρχει. Ποια είναι η ομοφιλοφιλία. Είναι 7. Είναι ομοφιλοφιλία. Φίλε μου, αυτά τα έγραφε το Ιερό Πιδάλιο. Ένα βιβλίο το οποίο είχε γραφτεί. Το μεσαίωνα για τους μοναχούς, και με συγχωρείς, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ένα λεπτό. Και η Παλαιά Διαθήκη. Μη ρε κόκκινε. Εντάξει, γράφει πράγματα τα οποία τα έχει διορθώσει η Καινή Διαθήκη. Τα αλλάξανε. Ποιο εμπορικά. Εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Τελευταία ερώτηση στο φίλο, ρε φίλε. Γιατί. Ναι, δεν μου λες, φίλε. Ναι, τον ομοφιλόφιλο δεν το γεννάει η φύση. Όχι. Η φύση δεν είναι ο Θεός. Η φύση είναι ο Θεός. Συμφωνώ, μάλιστα ο άνθρωπος είναι. Είναι του Θεού. Ένα λεπτό, έτσι, ρε φίλε. Όταν γεννιέται ένα αγοράκι και δύο χρονών παίζει με τις κούκλες. Αυτό δηλαδή ο Θεός δεν το έκανε. Τον έκανε γκέι ο Θεός. Δύο χρονών. Άρα ο Θεός. Μου αποκλείεται να πες. Κοίτα να σου πω. Ναι, γιατί το έκανε. Είναι επακόλουθα τη δική μα ζωή. Α, τη δική μα ζωή. Το ναι, το ζευγάρι. Ναι. Αν η γυναίκα είναι ο άρχοντας του σπιτιού. Ναι, ναι. Αν βάζει όπως λες το πατέρα να πλύνει τα πιάτα. Τα παιδιά που μικρά να πλύνουν τα πιάτα. Εσύ στο σπίτι είσαι ο άρχοντας κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιον τρόπο μπορεί. Έτσι νομίζει. Είμαι κεφαλή. Δεν τολμάει να πλύνει τα πιάτα. Δεν τολμάει να πλύνει τα πιάτα αν δεν έχει ζεστό νερό. Κλείσε, φίλε, ναι. Ο φίλος πλένει τα πιάτα μόνο αν έχει ζεστό νερό. Να προσέχει τον κουμπάρο, φίλε. Να έχει υπόψη. Λοιπόν, να έχετε. Άμα είναι ψηλό ο κουμπάρο, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Μπίκου περιμένει για ειδήσει. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι. Και για Λαμά, η Δήμου είναι στη Ρόδο για το Final Four του Κυπέλου. Στη Ρόδο είναι η Δήμου. Στη Ρόδο, ναι. Μάλιστα. Για το Final Four του Βόλεϊ. Και θα κάνει και ένα μετάδοση εδώ. Ναι. Όχι, πάει η ακροαματικότητα. Στις 5 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και στις 8 Παναθηναϊκός Ηρακλής. Γεια σας. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.